Ωραία. Δώστε μου ένα σήμα ότι με ακούτε όσοι και όσες είστε μαζί μας, για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Σε Πείτε ακούω μου, μια χαρά. ακούτε σας παρακαλώ. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, λογοδημιώτες, λογοδημιώτισες, φίλοι και φίλες της λογοδημίας, καλησπέρα σας. Είμαι ο Ανδρέας Σεραφείμ, ερευνητής του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας της Ακαδημίας Αθηνών και μαζί με τη συνάδελφό μου την κυρία Αλεξάνδρα Ροζοκόκη, ένας από τους δύο διοργανωτές της λογοδημίας. Ο λόγος και ακαδημία, ο λόγος στον Δήμο. Η Ακαδημία Αθηνών προσφέρει αυτή την διαδικτυακή ομάδα ανταλλαγής γόνιμων σκέψεων για ζητήματα που μας απασχολούν. Μετά τις πρώτες δύο πολύ επιτυχημένες διαλέξεις του δεύτερου κύκλου της λογοδημίας, σας καλωσορίζω σήμερα και στην τρίτη διάλεξη, η οποία είμαι απολύτως σίγουρος, όπως είναι και η συνάδελφή μου, ότι θα μας καθυλώσει, θα μας ενημερώσει συγκροτημένα και σοβαρά και θα τροφοδοτήσει τη συζήτησή μας και τον δημόσιο διάλογο με επιστημονικά πορίσματα τα οποία αυξάνουν τη γνώση, οξύνουν τον προβληματισμό και καθιστούν πιο ώριμες τις προσεγγίσεις μας σχετικά με τον συλλογικό μας εαυτό, την κοινή μας ταυτότητα. Πόθεν οι Έλληνες, από πού δηλαδή οι Έλληνες, και κυρίως για πού, προς πού οι Έλληνες. Απόψε συζητάμε το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον μας. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω αυτή τη συζήτηση για την αναζήτηση του εαυτού μας με μία προσωπική παραδοχή. Άργησα να επισκεφτώ την Αθήνα. Είχα γυρίσει σχεδόν όλο τον κόσμο. Είχα ταξιδέψει σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις προτού πάρω ένα αεροπλάνο για να φτάσω, ομολογώ κάπως περιπετειωδώς, στο μακρινό Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών για την εκπόνηση των μεταπτυχιακών μου σπουδών, ενώ λίγο αργότερα ένα αεροπλάνο με άφησε στο Κοσμοπολίτικο Λονδίνο για την ολοκλήρωση των σπουδών αυτών. Αλλά στην Αθήνα, δεν μπορώ ακριβώς να εξηγήσω γιατί, έφτασα για πρώτη φορά το 2014. Ανέβηκα στην Ακρόπολη, μπήκα στο μουσείο της, άκουσα για τις επιγραφές της. Σημείωση. Αξίζει να επισκεφτείτε πραγματικά το Επιγραφικό Μουσείο στην Τωσίτσα, εδώ στην κεντρική Αθήνα. Αξίζει. Άγγιξα το βήμα της Πνίκας, όπου κάποτε άλλοτε έστεκε ο μεγάλος Δημοσθένης. Περπάτησα στις γειτονιές της Πλάκας, μαγεύτηκα από τις ομορφιές μιας πόλης, στην οποία η ιστορία ακουμπά κυριολεκτικά την ζωή. Μία κουβέντα σφηνώθηκε στο μυαλό μου και έκτοτε παραμένει βασανιστικά εκεί. «Δεν βαριέσαι, αδερφέ», μου είπε ένας άνθρωπος. «Κάποια στιγμή θα πέσει και ο Παρθενώνας». Αυτή η κουβέντα, φίλες και φίλοι, με έχει συγκλονίσει και με έχει στοιχειώσει. Τι θα γίνει λοιπόν αν κάποτε πέσει ο Παρθενώνας? Τι θα γίνει? Τι θα μείνει και πώς αυτό που θα μείνει θα ορίζει το μέλλον μας? Αν πέσει ο Παρθενώνας, πώς θα βλέπουμε τον συλλογικό μας εαυτό? Τι μας δίνει ο Παρθενώνας που θα μας το πάρει με την πτώση του? Και γιατί αυτός ο άνθρωπος μου είπε ότι θα πέσει και ο Παρθενώνας? Τι άλλο από την ιστορία που αφορούσε τον εαυτό μας και έδινε νόημα στη συλλογική μας ταυτότητα έχει πέσει? Πότε έχει πέσει? Γιατί έχει πέσει? Κάναμε κάτι εμείς και συμβάλαμε στην πτώση του? Βασανιστικά ερωτήματα. Προσπαθούσα και προσπαθώ ακόμα να βρω απαντήσεις. Ένα μόνο πράγμα με παρηγορεί. Ότι είμαστε μαζί, σήμερα, απόψε. Ο καθένας το δικό του εδώ, αλλά όλοι μαζί. Μπορούμε να βρισκόμαστε. Βλέπουμε ο ένας τον άλλο, έστω και εξ αποστάσεως, ακούμε, μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλο και ετοιμαζόμαστε για μία ακόμα διάλεξη στη λογοδημία. Και γιατί αυτό είναι παρήγορο? Γιατί έχουμε την αίσθηση της κοινότητας, της οικογένειας, της ομάδας. Γιατί έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε για τη συλλογική μας ταυτότητα, τον εαυτό μας, τον εθνικό και τον πολιτισμικό,
από έναν συγκροτημένο επιστήμονα και ένα εξαιρετικό ομιλητή, τον φίλο και συνάδελφο Θεόδωρο Γιαννόπουλο του Ανοιχτού Πανεπιστημίου της Κύπρου. Μέσα από τη λογοδημία του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας της Ακαδημίας Αθηνών, ίσως για πρώτη φορά τόσο συγκροτημένα, έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε μέσα από στιβαρή έρευνα, αλλά και με υπευθυνότητα και κοσμιότητα να υποβάλουμε τα ερωτήματά μας και να συζητήσουμε, φίλες και φίλοι. Να κάνουμε διάλογο, να μάθουμε ο ένας από τον άλλο. Το επαναλαμβάνω, γιατί είναι σημαντικό. Αυτός είναι ο ορισμός της μόρφωσης, που ξεφεύγει από το στενό πλαίσιο μιας πανεπιστημιακής αίθουσας και καταργεί τους περιορισμούς και τους τύπους μιας επιστημονικής συζήτησης για να αγγίξει όλη την κοινωνία, για να φτάσει στη λυτρωτική απολυτότητα. Αυτή είναι η πνευματική καλλιέργεια, είναι η κουλτούρα, είναι η λογοδημία. Ένας ανοιχτός, ελεύθερος, ανεμπόδιστος, επικοδομητικός, ουσιαστικός, στοχαστικός και ωφέλιμος δημόσιος διάλογος για ερωτήματα όπως αυτά που βασανίζουν το δικό μου μυαλό και όπως αυτά που ενδεχομένως βασανίζουν το δικό σας. Η λογοδημία είναι μια προσφορά της Ακαδημίας Αθηνών, του ανωτάτου πνευματικού και ερευνητικού ιδρύματος της χώρας, προς την κοινωνία. Προσφέρει γνώση, αλλά και ένα καλό βήμα ανταλλαγής απόψεων για ζητήματα που αφορούν το τώρα και το αύριο, έστω και αν έχουν τις ρίζες τους στο κτές. Με αυτές τις σκέψεις και με μεγάλη χαρά, καλωσορίζω στη σημερινή λογοδημία τον Θεόδωρο Γιαννόπουλο. Ας τον ακούσουμε, ας μάθουμε για τους Έλληνες μέσα από τα πορίσματα υπεύθυνης, διεπιστημονικής, επίμονης, πολύχρονης και βραβευμένης μεταξύ άλλων και από την Ακαδημία Αθηνών Έρευνας και ας μιλήσουμε μαζί του. Γιατί μιλώντας, φίλες και φίλοι, αγαπητές, αγαπητοί συνάδελφοι, διαλεγόμενοι με την επιστημονική κοινότητα και μεταξύ μας, συνειδητοποιούμε ποιοι πραγματικά είμαστε. Και να, αδερφέ μου, που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα. Ήσυχα και απλά. Με λόγια ποιητικά, με λέξεις και σκέψεις του Γιάννη Ρίτσου, ξεκινάει η απόψινή λογοδημία. Και προτού προχωρήσουμε στην παρουσίαση του σημερινού μας προσκεκλημένου, θα ήθελα να ζητήσω από τον διευθυντή του κέντρου μας, τον κύριο Αθανάσιο Στεφανή, μια εισαγωγική πρώτη τοποθέτηση. Θανάση. Ευχαριστώ, Ανδρέα. Έπειτα από την κατάθεση ψυχής που έκανες, έχω τη μεγάλη τιμή και χαρά να απευθύνω ένα σύντομο χαιρετισμό. Πρώτα-πρώτα να ευχαριστήσω τον ομιλητή μας, τον καθηγητή κύριο Θοδωρή Γιαννόπουλο, που αποδέχτηκε την πρόσκληση των διοργανωτών του σεμιναρίου της λογοδημίας και πρόκειται να μιλήσει για την προέλευση του ελληνικού πολιτισμού, ένα ενδιαφέρον και επίκαιρο θέμα, ειδικά με τα 200 χρόνια που γιορτάζουμε φέτος, ελεύθερου βίου. Και να ευχαριστήσω όλους που βρίσκεστε, που είστε ακροατές των διαλέξεων και ειδικά της σημερινής, που είναι η τελευταία για το 2021, διάλεξη της λογοδημίας. Ένα σεμινάριο που πολύ σύντομα έγινε, αγκαλιάστηκε από όλο τον κόσμο, από το μορφωμένο κοινό, από τους φοιτητές, από τους συναδέλφους, καθηγητές, ερευνητές. Και είναι μεγάλη χαρά που βλέπω σήμερα στα ονόματα και ανθρώπους από την άλλη πλευρά εισαγωγικά, όχι μόνο φιλολόγους. Είναι ο κύριος Πάτσης, ο διευθυντής του κέντρου της Ακαδημίας, που δεν έχει καμιά, υποτίθεται, με την φιλολογία καμιά προφανή σχέση, αλλά φαίνεται έχουν ενδιαφέροντα και άλλοι συνάδελφοι για τις διαλέξεις μας. Δεν θα σας απασχολήσω παραπάνω. Ευχαριστώ όλους σας που είστε παρόντες και συμβάλλετε στην επιτυχή διοργάνωση αυτών των διαλέξεων του Σεμιναρίου της Λογοδημίας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Θανάση. Ο λόγος στη συνάδελφο Αλεξάνδρα Ροζοκόκη, τη συνδιοργανώτρια της λογοδημίας, για την δική της τοποθέτηση και την παρουσίαση του ομιλητή μας. Ωραία, καλησπέρα και από μένα. Δεν θα μακρηγορήσω, θα μπω κατευθείαν στο βιογραφικό του ομιλητή για να του δώσουμε την ευκαιρία να μας πει τις ωραίες σκέψεις του. Ο κύριος Γιαννόπουλος είναι υπεύθυνος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, ΠΝΙΚΑ, Πολιτική Ιστορία, Θεωρία και Πράξη.
και διδάσκων στο πτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Συντονίζει ακόμη την κατεύθυνση αρχαιολογίας στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών το 2000 και διδάκτορας προϊστορικής αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης το 2007. Η διδακτορική του διατριβή δημοσιεύτηκε το 2008 στα γερμανικά με τον τίτλο «Die letzte Elite der Mykenischen Welt, Achaia in Mykenischer Zeit und das Phänomen der Kriegerbestattungen im 12. bis 11. Jahrhundert vor Christus». Δηλαδή, η Αχαΐα στη Μυκηναϊκή εποχή και το φαινόμενο 10ο αιώνα π.Χ. Μετά το τέλος του διδακτορικού του, στράφηκε στη μεταδιδακτορική έρευνα που είχε ως προϊόν το βιβλίο «Πόθεν και πότε οι Έλληνες», οι υπεύθυνες απαντήσεις της επιστήμης και η παρούσα κατάσταση της έρευνας για την πρώτη αρχή του ελληνικού πολιτισμού. Δημοσιεύτηκε από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης το 2012 και το 2013 έλαβε βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών. Το βιβλίο αυτό έτυχε μια ιδιαίτερα θερμής υποδοχής από τους επιστημονικούς φορείς, το αναγνωστικό κοινό και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα. Στο εκδοτικό του έργο ανήκει και η μετάφραση του σημαντικού εγχειριδίου του Βρετανού αρχαιολόγου Μάθιου Τζόνσον, «Αρχαιολογική θεωρία, μια εισαγωγή», από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης το 2018. Στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του κυρίου Γιαννόπουλου ανήκουν η εποχή του Χαλκού στο Αιγαίο, το Ινδοευρωπαϊκό πρόβλημα και η προϊστορία των γλωσσών, καθώς και ζητήματα αρχαιολογικής θεωρίας, επιστημολογίας και πολιτιστικής ανθρωπολογίας του παρελθόντος και παρόντος. Απόψε θα μας μιλήσει με θέμα, όπως βλέπετε, πόθεν οι Έλληνες, αρχαίες καταβολές και σύγχρονες ταυτότητες στην αυγή του 3ου αιώνα ελεύθερου εθνικού βίου. Και ο λόγος σε εσάς, κύριε Γιαννόπουλη. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω θερμότατα τους διοργανωτές της λογοδημίας, τους συναδέλφους Αλεξάνδρα Ροζοκόκη και Ανδρέα Σεραφίν για την άκρως τιμητική πρόσκληση να είμαι εδώ απόψε, καθώς βεβαίως και τον κύριο Στεφανή για την τόσο ευγενή αυτή εισαγωγή. Και βεβαίως να ευχαριστήσω θερμότατα τους εκλεκτούς συναδέλφους και φίλους που μας τιμούν απόψε με την τηλεπαρουσία τους από διάφορα σημεία της Ελλάδας, της Κύπρου και του εξωτερικού, αξιοποιώντας βεβαίως τις δυνατότητες που μας δίνει η ψηφιακή τεχνολογία, μεταξύ άλλων να αμβλύνουμε και αυτήν την ατμόσφαιρα, αυτό το αίσθημα της απομόνωσης που μας έχει δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια η δύσκολη κατάσταση της πανδημίας. Μία διάλεξη απόψινή, η τρίτη του δεύτερου κύκλου της λογοδημίας, η οποία λαμβάνει χώρα απόψε, 8 Δεκεμβρίου, στον τελευταίο μήνα αυτού του πολύ σημαντικού έτους, του έτους 2021, του έτους στο οποίο συμπληρώνονται τα 200 χρόνια από την Επανάσταση, από την έναρξη της Επανάστασης του 1821, μιας μείζωνος διαδικασίας στην πορεία του νεότερου ελληνισμού, της οποίας ένα από τα κεντρικά συστατικά ήταν ακριβώς αυτός ο διάλογος ανάμεσα στις σύγχρονες ταυτότητες και στοχεύσεις και τις αρχαίες καταβολές, ένας διάλογος με κεντρικό στοιχείο την αναγωγή, βεβαίως αυτή την κλασικιστική αναγωγή του νεότερου ελληνισμού στον αρχαίο ελληνισμό. Και βεβαίως αυτές οι δύο έννοιες, οι αρχαίες καταβολές και οι σύγχρονες ταυτότητες, βρίσκονται στο επίκεντρο και της απόψινής μας διάλεξης. Θα ξεκινήσουμε με ορισμένες εισαγωγικές επισημάνσεις πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα και θα προχωρήσουμε προσπαθώντας να εχμηλατήσουμε μεθοδολογικά έναν δρόμο που θα μπορούσε να μας οδηγήσει στο να βρούμε κάποιες πτυχές, να χαρτογραφήσουμε κάποιες παραμέτρους που θα μας οδηγήσουν στο να διαλευκάνουμε όσο μπορούμε τις απαρχές, τις αρχαίες καταβολές, τις απαρχές του ελληνικού πολιτισμού, ξεκινώντας καταρχάς από έναν ορισμό των Ελλήνων,
ο οποίος θα μας οδηγήσει στις γλωσσικές παραμέτρους, θα μας οδηγήσει στην προβληματική της ελληνικής γλώσσας και τη σύνδεσή της με το δυσεπίλητο και άλυτο, θα λέγαμε, μέχρι σήμερα ινδοευρωπαϊκό πρόβλημα, και ακολούθως θα διατρέξουμε σε αδρές γραμμές τις πιο σημαντικές, αλλά και πολύ διαφορετικές μεταξύ τους προσεγγίσεις, οι οποίες τοποθετούν την πρώτη εμφάνιση της ελληνικής γλώσσας στην Ελλάδα ή αλλιώς και εντός εισαγωγικών την έλευση των Ελλήνων σε διάφορες περιόδους της προϊστορίας. Και τέλος θα κάνουμε έναν κύκλο, θα κλείσουμε αυτή μας την ομιλία προσπαθώντας να δώσουμε μια απάντηση στο ερώτημα για το ποια μπορεί να είναι η αξία και η σημασία ενός τέτοιου επιστημονικού προβληματισμού για τις δικές μας ταυτότητες, για τις δικές μας στοχεύσεις, για την πορεία μας ως Ελληνισμού σε αυτόν τον τρίτο αιώνα του ελεύθερου εθνικού βίου. Ελπίζω καταρχάς να μην σας κουράσει, να μην είναι ιδιαίτερα κουραστική αυτή η παρουσίαση. Θα είναι μια παρουσίαση, ναι μεν κάπως μεγάλη, αλλά παρά τα αυτά σε αδρές μόνο γραμμές θα παρουσιάσουμε ορισμένες πτυχές ενός πολυδέδαλου, πολυδιάστατου επιστημονικού ζητήματος, το οποίο αποτελείται από 1002 παραμέτρους και αποτελεί βεβαίως ένα άκρος διεπιστημονικό ζήτημα το οποίο ερευνάται χωρίς υπερβολή εδώ και αιώνες. Λέγαμε λοιπόν και πιο πριν ότι το έτος 2021 είναι το έτος της 200ετηρίδας από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, αυτής της διαδικασίας της εθνικής μας παλιγενεσίας, κεντρικό συστατικό της οποίας ήταν ακριβώς αυτή η διασύνδεση του νεότερου ελληνισμού με τον αρχαίο ελληνισμό στο πλαίσιο του κλασικισμού που χαρακτήρισε και τους όψιμους προεπαναστατικούς χρόνους και την ίδια την περίοδο της Επανάστασης, αλλά μετά βεβαίως και το ίδιο το ελεύθερο ελληνικό κράτος. Πρόκειται για μία σύνδεση ή μία απόπειρα διασύνδεσης του νεότερου ελληνισμού με τις απαρχές του ελληνισμού ή πιο σωστά με αυτό το οποίο γινόταν αντιληπτό ως απαρχές του ελληνισμού στις αρχές του 19ου αιώνα. Και τι γινόταν αντιληπτό ως απαρχές του ελληνισμού εκείνη την περίοδο? Αυτό που μέχρι σήμερα ακόμα και η καθημερινή μας γλώσσα ορίζει ως αρχαία Ελλάδα, δηλαδή ως αρχική Ελλάδα, δηλαδή την Ελλάδα, τους Έλληνες, τον ελληνικό πολιτισμό, των ιστορικών χρόνων της αρχαιότητας, ιδίως της κλασικής εποχής, διότι βεβαίως στις αρχές του 19ου αιώνα δεν είχε ακόμα προσδιοριστεί ούτε καν η γεωμετρική ακόμα εποχή, πόσο μάλλον οι παλαιότερες φάσεις της πολιτισμικής εξέλιξης. Και βεβαίως αυτά τα 200 χρόνια που μεσολάβησαν από το 1821 μέχρι σήμερα, μεσολάβησε μια πραγματική κοσμογονία στο πεδίο των αρχαιογνωστικών επιστημών και γενικότερα στο πεδίο της επιστημονικής διερεύνησης του ανθρώπινου πολιτισμού. Ως αποτέλεσμα αυτής της κοσμογονίας, αυτής της μεγάλης προόδου της επιστήμης, γνωρίζουμε σήμερα ότι ο κλασικός ελληνικός πολιτισμός, ο ελληνικός πολιτισμός των ιστορικών χρόνων, δεν συνιστά την αρχή, αλλά πιο πολύ την απόλυξη μιας μακρότατης διαδικασίας πολιτισμικής εξέλιξης που έχει τις απαρχές της σε συγκεκριμένα φαινόμενα της εποχής του Χαλκού, με την εποχή του Χαλκού να διαδέχεται την νεολιθική εποχή και αυτή με τη σειρά της τα τελευταία 10.000 χρόνια να αποτελούν, όπως βλέπουμε κάτω-κάτω σε αυτή τη διαφάνεια, ένα πολύ πολύ μικρό κομμάτι της ευρύτερης ιστορίας του ανθρώπινου γένους στον πλανήτη μας, η οποία γνωρίζουμε πλέον ότι φτάνει μέχρι και 3 εκατομμύρια χρόνια πριν την εποχή μας. Ένα ηλικιώδες χρονικό διάστημα. Ένα χρονικό διάστημα τόσο μεγάλο που αξίζει να ερωτηθεί κανείς πώς μπορεί κανείς να μελετήσει, να διερευνήσει τις απαρχές ενός πολιτισμού εν προκειμένου του ελληνικού πολιτισμού μέσα σε αυτό το ηλικιώδες χρονικό διάστημα. Πώς μπορούν να διερευνηθούν λοιπόν οι απαρχές του ελληνικού πολιτισμού και τι σημασία έχει για εμάς σήμερα μια τέτοια ερευνητική αναζήτηση. Το πρώτο βήμα, σίγουρα, σε μια τέτοια διερεύνηση είναι το να προσπαθήσει κανείς να διασαφηνίσει το ζητούμενο και να υπερβεί κάποιες πιθανές μεθοδολογικές παγίδες ή συγχύσεις
που μπορεί να ελοχεύουν στο πλαίσιο αυτής της έρευνας. Και το τι μπορεί να σημαίνουν αυτές οι συγχύσεις θα το δούμε ευθύς αμέσως με ένα παράδειγμα από τον 19ο αιώνα, ένα παράδειγμα μέσα από το έργο του Κωνσταντίνου Παπαρηγόπουλου, του εθνικού μας ιστορικού, ο οποίος τι μας λέει εδώ σε αυτό το απόσπασμα στις τρεις πρώτες του γραμμές. Μας λέει ότι το ελληνικό έθνος υπάγεται, καθώς και το ομογενές αυτού ρωμαϊκών, εις των Ινδοευρωπαϊκών κλάδων της καυκασικής του ανθρωπίνου γένους φυλής. Χρησιμοποιεί λοιπόν εδώ ο Παπαρηγόπουλος μία ορολογία, θα λέγαμε, η οποία σήμερα, νομίζω δικαίως, θα χαρακτηριζόταν εξόχως προβληματική. Καταρχάς, μας μιλά ο Παπαρηγόπουλος για μία φυλή, για την καυκασική του ανθρωπίνου γένους φυλή. Και εδώ έχουμε μία προσέγγιση φιλετιστική, η οποία στις μέρες μας σίγουρα δεν είναι αυτή η οποία αποτελεί, θα λέγαμε, το επίκεντρο της έρευνας. Αντιθέτως, κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα έγινε σαφές ότι οι γονοτυπικές ομοιότητες μεταξύ των ανθρώπων είναι πολύ πιο σημαντικές από τις όποιες φαινοτυπικές διαφορές τους. Δεν θα ξεκινούσαμε λοιπόν σήμερα αυτή την αναζήτηση ομιλώντας με όρους φυλής, ούτε επίσης θα συνδέαμε με την κατηγορία της φυλής τον επιθετικό προσδιορισμό Ινδοευρωπαϊκός, ο οποίος σήμερα νομίζω ότι μπορεί να οριστεί ως ένας όρος που έχει και πρέπει να έχει, θα έλεγα, μία αμοιβώς γλωσσολογική σημασιοδότηση και να μην συγχέεται και να συνδέεται, όπως έγινε δυστυχώς παλαιότερα, και με άλλες πολιτισμικές ή φυλετικές κατηγορίες. Και βεβαίως βλέπουμε πως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος θέτει στο επίκεντρο της αντίληψής του την έννοια του έθνους. Μας μιλά για το ελληνικό έθνος, το οποίο υπάγεται κατά την άποψή του στον ευρωπαϊκό κλάδο της καυκασικής φυλής, παρά το γεγονός ότι, όπως βλέπετε, λίγες γραμμές πιο κάτω στο τέλος αυτού του χωρίου συνδέει πιο σωστά ο Παπαρηγόπουλος την έννοια Ινδοευρωπαϊκός με τις ήδη τότε γνωστές γλωσσικές παρατηρήσεις που συνέδεαν πολλές από τις γλώσσες του ευρωπαϊκού και του ασιατικού χώρου. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι εδώ έχουμε μία σύγχυση διαφόρων διαστάσεων της πολιτισμικής ταυτότητας, του έθνους, της γλώσσας και της φυλής, μία σύγχυση που συνιστά μία κακή προβληματική αφετηρία για εμάς σήμερα. Βεβαίως το γεγονός ότι ο Παπαρηγόπουλος ομιλεί και θέτει στο επίκεντρο της αντίληψής του το ελληνικό έθνος, δεν είναι τυχαία, έχει ένα μεγάλο θεωρητικό βάθος, διότι αντανακλά την λεγόμενη αρχαιγονιστική αντίληψη περί έθνους, η οποία διατρέχει το έργο του, ανάγεται στο ρεύμα του ρομαντισμού, που θεωρεί ότι το έθνος είναι η σημαντικότερη διάσταση της πολιτισμικής ταυτότητας, είναι μια υπεριστορική, θα λέγαμε, διαχρονική ουσία για κάθε ανθρώπινη ομάδα. Και βεβαίως αυτή η αρχαιγωνιστική αντίληψη του Παπαρηγόπουλου είναι άξιο να σημειωθεί ότι παραμένει μέχρι σήμερα ιδιαιτέρως ανθεκτική, όπως κατέδειξε και το μεγάλο, πολύ σημαντικό εκδοτικό εγχείρημα της εκδοτικής Αθηνών στα τέλη του 20ου αιώνα, το οποίο έλαβε ακριβώς τον ίδιο τίτλο με τον τίτλο του έργου του Παπαρηγόπουλου τον 19ο αιώνα, παρά το γεγονός ότι, όπως βλέπουμε και σε αυτό τον τόμο στα δεξιά αυτής της διαφάνειας, η τόμη και η διερεύνηση της ιστορίας του ελληνικού έθνους που γίνεται σε αυτήν την εκδοτική σειρά φτάνει μέχρι πολύ πρώιμους χρόνους, τους χρόνους της προϊστορίας και πρωτοϊστορίας, όπου δεν έχουμε ακόμα γραπτά μνημεία μέσα από τα οποία να μπορούμε να διερευνήσουμε το ζήτημα της εθνικής συνείδησης. Και ενώ θα μπορούσε κανείς εδώ να κάνει λόγο πιο πολύ για ιστορία του ελληνικού πολιτισμού ή για ιστορία του ελληνικού κόσμου, βλέπουμε ότι συνεχίζει να χρησιμοποιείται εδώ η ορολογία και σε ένα βαθύτερο επίπεδο και η αντίληψη του Κωνσταντίνου Παπαρηγόπουλου από τον 19ο αιώνα. Έτσι λοιπόν, για να προχωρήσουμε με την δική μας αντίληψη και τη δική μας έρευνα, πρέπει να προσπαθήσουμε να υπερβούμε αυτές τις συγχύσεις και στο πλαίσιο μιας έρευνας που εκτείνεται μέχρι την προϊστορία, να προσπαθήσουμε να οριοθετήσουμε αυτή τη συζήτηση με έναν μεθοδολογικά και θεωρητικά πιο ενδεδειγμένο τρόπο, και νομίζω ότι ο τρόπος αυτός, ο πιο ενδεδειγμένος, είναι να θέσουμε στο επίκεντρο της έρευνας τη γλώσσα. Να ορίσουμε δηλαδή στο πλαίσιο αυτής της ερευνητικής αναζήτησης τους Έλληνες ως τους ομιλητές της ελληνικής γλώσσας. Πρόκειται κατά την άποψή μου για μία
θεμητή επιστημονική οριοθέτηση του ζητουμένου και αυτό διότι με βάση και με άξονα τη γλώσσα μπορούμε να επεκτείνουμε ως ένα βαθμό αυτήν την έρευνα ακόμα και στο πλαίσιο της προϊστορίας και βεβαίως αυτή η θεμητή οριοθέτηση πρέπει, όπως όλα τα πράγματα στις επιστήμες μας, να περνά και μέσα από μια κριτική βάσανο και μέσα από ένα αναστοχαστικό πρίσμα που εν προκειμένου θα μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε ότι ανεξαρτήτως του κατά πόσον αυτή η οριοθέτηση είναι θεμητή, σίγουρα αποτελεί ως ένα βαθμό προϊόν και των δικών μας εμπειριών ως ανθρώπων που έχουμε μεγαλώσει, γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε στα τέλη του 20ου και στις αρχές του 21ου αιώνα σε ένα περιβάλλον όπου υπάρχουν δύο εθνικά ελληνικά κράτη, η Ελλάδα και η Κύπρος, τα οποία διακρίνονται σε μεγάλο βαθμό από μία γλωσσική ομοιογένεια και αυτή η γλωσσική ομοιογένεια προφανώς υποβάλλει και σε εμάς σήμερα μία ανάλογη αντίληψη την οποία εξωτερικεύουμε και σε επίπεδο μεθοδολογίας. Και το λέω αυτό διότι στο παρελθόν και ιδίως στο συγκεκριμένο εκείνο παρελθόν του οποίου την 200ετηρίδα γιορτάζουμε φέτος, το έτος 2021, υπήρξαν και άλλες αντιλήψεις, άλλες προσπάθειες ορισμού των Ελλήνων που δεν έδιναν οπωσδήποτε την μία και μοναδική έμφαση στη γλώσσα. Αναφέρομαι εδώ, για παράδειγμα, στην πρώτη Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου, στο πολύ γνωστό αυτό χωρίο, το οποίο τι μας λέει, ότι όσοι αυτόχθονες κάτοικοι της επικρατείας της Ελλάδος πιστεύουσιν εις Χριστόν, εις είναι Έλληνες. Εδώ λοιπόν οι Έλληνες ορίζονται όσοι αυτόχθονες κάτοικοι της επικρατείας της Ελλάδος, οι οποίοι πιστεύουσιν εις Χριστόν. Είναι μια διαφορετική εδώ οριοθέτηση στο πλαίσιο διαφορετικών στοχεύσεων και μιας διαφορετικής πραγματικότητας του 19ου αιώνα, η οποία ήταν διαφορετική από την δική μας πραγματικότητα και παρέμεινε και για πολύ καιρό ακόμα, όταν ακόμα και έναν αιώνα μετά την Επανάσταση του 21 υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι πίστευαν εις Χριστόν, ήταν χριστιανοί ορθόδοξοι, είχαν μία ελληνικότατη εθνική συνείδηση, δεν μιλούσαν όμως οπωσδήποτε την ελληνική γλώσσα. Ένα παράδειγμα εδώ είναι οι τουρκόφωνοι Πόντιοι, μη ελληνόφωνοι Έλληνες, οι οποίοι ήρθαν από την Μικρά Ασία. Η βασική τους γλώσσα ήταν η τουρκική, την ίδια στιγμή όμως ήταν χριστιανοί ορθόδοξοι, είχαν μία ελληνική εθνική συνείδηση και μας θυμίζουν αυτά τα παραδείγματα ότι ο τρόπος ενδεχομένως που αντιλαμβανόμαστε στον δικό μας παρόντα χρόνο τα πράγματα και τα οριοθετούμε δεν ήταν πάντοτε έτσι και ότι η ιστορία και ο πολιτισμός ακολούθησαν πολύ σύνθετες ατραπούς πολλές φορές. Και βεβαίως συναφές είναι εδώ και το ζήτημα, ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον θέμα συζήτησης στους κύκλους της γλωσσολογίας για τη σχέση ανάμεσα στην γλώσσα και στην διάλεκτο, διότι μιλάμε για μία και μόνη ελληνική γλώσσα και τις διαλέκτους της, όμως στο πλαίσιο ενός εναλλακτικού ιστορικού σεναρίου θα μπορούσαμε ενδεχομένως να μιλάμε για διαφορετικές ελληνογενείς γλώσσες, όπως μιλάμε σήμερα για διαφορετικές λατινογενείς γλώσσες που αποτελούν τον άξονα διαφορετικών εθνικών κρατών. Έχω εδώ μία εικόνα από την γνωστή σειρά, πιθανόν την παρακολουθούσατε, το Κόκκινο Ποτάμι, όπου σε κάποια στιγμιότυπα οι πρωταγωνιστές μιλούσαν μάλλον ακρεφνή ποντιακά και σε αυτές τις περιπτώσεις ήταν απαραίτητο για τον ομιλητή της κοινής νεοελληνικής να υπάρχουν υπότιτλοι για να γίνονται αντιληπτοί οι διάλογοι και το ίδιο θα συνέβαινε εάν επρόκειτο για μία σειρά κυπριακή όπου οι ήρωες θα μιλούσαν και εκεί ακρεφνή κυπριακά. Βλέπουμε λοιπόν αυτό το οποίο πολλές φορές λένε και οι γλωσσολόγοι ότι η σχέση ανάμεσα σε γλώσσα και σε διάλεκτο είναι λίγο πιο σχετική από όσο φαντάζει κάποιες φορές εκ πρώτης όψεως και σίγουρα το γεγονός ότι μπορούμε σήμερα στις αρχές του 21ου αιώνα να ομιλούμε για μία ελληνική γλώσσα οφείλεται ως ένα βαθμό και στις ιστορικές συγκυρίες, αλλά σίγουρα, κατ' ομούς να πω, οφείλεται και στην επίδραση που είχε ιδίως τα τελευταία 2.500 χρόνια και μία ισχυρή πνευματική παράδοση. Ορίζοντας λοιπόν στο πλαίσιο αυτής της αναζήτησης τους Έλληνες ως τους ομιλητές της ελληνικής γλώσσας και κινούμενοι από τις νεότερες προς τις παλαιότερες περιόδους, μπορούμε σχηματικά εδώ απλά να επισημάνουμε ότι η νέα ελληνική, που χρησιμοποιείται ήδη από τον 10ο αιώνα και μετά,
ανάγεται στη Βυζαντινή Μεσαιωνική Ελληνική, που με τη σειρά της ανάγεται στην Ελληνιστική Κοινή, που και αυτή με τη σειρά της ανάγεται στην Ιωνική Αττική Διάλεκτο των Κλασικών Χρόνων, η οποία μαζί με τις υπόλοιπες διαλέκτους των Κλασικών Χρόνων, όπως την Άρκαδο-Κυπριακή, την Αιωλική και τη Δυτική, Βορειοδυτική Ελληνική, θεωρείται πως ανάγονται επίσης και αυτές με τη σειρά τους σε δύο ευρύτερες υπερδιαλέκτους που ομιλούνταν κατά την δεύτερη χιλιετία π.Χ., την Βόρεια ή Δυτική Ελληνική και την Νότια ή Ανατολική Ελληνική, οι οποίες με τη σειρά τους θεωρείται ότι ανάγονται στη ρίζα αυτού του διαγράμματος οικογενειακού δέντρου, στη ρίζα αυτή στην οποία βρίσκεται η λεγόμενη κοινή ελληνική ή πρωτοελληνική γλώσσα. Αυτή η πρωτοελληνική γλώσσα θεωρείται ότι αποτελεί με τη σειρά της ένα παρακλάδι ενός άλλου οικογενειακού δέντρου, αυτού το οποίο βλέπουμε εδώ, του οικογενειακού δέντρου το οποίο αναπαριστά τις σχέσεις και τις διακλαδώσεις της ευρύτερης γλωσσικής οικογένειας στην οποία ανήκει η ελληνική γλώσσα, και ο λόγος βεβαίως είναι για την λεγόμενη Ινδοευρωπαϊκή γλωσσική οικογένεια. Πρόκειται για τις γλωσσικές εκείνες σχέσεις οι οποίες συστηματοποιήθηκαν σε ό,τι αφορά τη μελέτη τους από τα τέλη του 18ου αιώνα και εξής, όταν ο εικονιζόμενος εδώ στα αριστερά μας Άγγλος δικαστής στην Καλκούτα, ο Σερ Βίλιαμ Τζόουνς, διαπίστωσε αυτές τις εντυπωσιακές ομοιότητες ανάμεσα πρωτίστως στις δύο πιο σημαντικές γλώσσες της αρχαίας Ευρώπης, την αρχαία ελληνική και τη λατινική, και την αρχαία ινδική ή σανσκριτική γλώσσα. Αυτές του οι παρατηρήσεις αποτέλεσαν τον πυρήνα μιας ερευνητικής αναζήτησης, στο διάβα της οποίας έγινε σύντομα σαφές ότι οι συγγένειες αυτές δεν αφορούν μόνο αυτές τις τρεις γλώσσες, αφορούν ένα πολύ μεγαλύτερο αριθμό γλωσσών του ευρασιατικού χώρου, γλώσσες εκτινόμενες από τη Δυτική Ευρώπη και τον Κελτικό κλάδο ως την Κεντρική Ασία, τον Τοχαρικό κλάδο και βεβαίως την Ινδοευρωπαϊκή γλώσσα της Ινδίας, την Ινδική γλώσσα, μια μεγάλη εντυπωσιακή γεωγραφική διασπορά των λεγόμενων Ινδοευρωπαϊκών γλωσσών, που αποτελεί και τον πυρήνα του δυσεπίλητου Ινδοευρωπαϊκού προβλήματος, δηλαδή της απόπειρας να εξηγηθεί το πώς αυτές οι συγγενείς μεταξύ τους γλώσσες εκτείνονταν ήδη από την αρχαιότητα σε αυτό το τόσο μεγάλο γεωγραφικό εύρος. Ένα εύρος που στις μέρες μας είναι ακόμα μεγαλύτερο, διότι βεβαίως μετά την αποικιοκρατική εξάπλωση των Ευρωπαίων στους νεότερους χρόνους, βλέπουμε πώς οι Ινδοευρωπαϊκές γλώσσες ομιλούνται πλέον και στις υπόλοιπες υπήρους και συνυπάρχουν μαζί και με άλλες γλωσσικές οικογένειες, πάνω από 10, στις οποίες ταξινομούνται, ομαδοποιούνται οι γλώσσες όλης της Ιφηλίου. Έτσι λοιπόν, η ελληνική γλώσσα ανήκει στην Ινδοευρωπαϊκή γλωσσική οικογένεια και η συγγένειά της με τις υπόλοιπες Ινδοευρωπαϊκές γλώσσες ανακύπτει και μέσα από το λεξιλόγιο, από κοινές λέξεις, κοινούς όρους, όπως αυτοί που βλέπουμε εδώ και αυτοί που θα δούμε στην επόμενη διαφάνεια που αφορούν τα αριθμητικά. Αλλά βεβαίως οι ομοιότητες αυτές των Ινδοευρωπαϊκών γλωσσών δεν περιορίζονται μόνο στο λεξιλόγιο, αλλά εκτείνονται και σε άλλες πτυχές της γλώσσας, όπως είναι η φωνολογία, η μορφολογία, η σύνταξη. Πρόκειται λοιπόν για ομοιότητες πάρα πολύ υπαρκτές, σημαντικές, οι οποίες μελετώνται εδώ και τουλάχιστον 2 αιώνες από την ιστορικοσυγκριτική γλωσσολογία, και οι ομοιότητες αυτές μεταξύ των Ινδοευρωπαϊκών γλωσσών αντιστοιχούν και σε αντίστοιχες διαφορές τους με άλλες γλωσσικές οικογένειες. Αυτή λοιπόν η πάρα πολύ εντυπωσιακή ανακάλυψη που η μελέτη της άρχισε να συστηματοποιείται από τα τέλη του 18ου αιώνα σαφώς προκάλεσε εξ αρχής και πολλά ερωτήματα σε σχέση με το πώς θα μπορούσε ιστορικά κατά κάποιον τρόπο να εξηγηθεί αυτή η εξέλιξη, αυτή η διασπορά των Ινδοευρωπαϊκών γλωσσών και ο βαθμός συγγένειας μεταξύ τους. Και βεβαίως στους πρώιμους χρόνους αυτής της αναζήτησης δεν υπήρχαν πολλά ερίσματα για τους ερευνητές, και δεν είναι τυχαίο ότι σε εκείνους τους χρόνους ουσιαστικά τα μόνα μοντέλα για να αντιληφθεί κανείς κάπως αυτήν την αναζήτηση ήταν οι αφηγήσεις της βίβλου, όπως για παράδειγμα αυτές για τους τρεις γιους του Νόε, τον Χαμ, τον Σιν και τον Ιάφεθ, ή η πολύ γνωστή μας αφήγηση για τον πύργο της Βαβέλ, που αφηγείται την ιστορία μιας αρχικός
μονόγλωσσης ανθρωπότητας, η οποία διασπάται στην πορεία σε διαφορετικούς γλωσσικούς κλάδους, όπου χάνεται κάποια στιγμή η αμοιβαία γλωσσική κατανόηση. Δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε ότι στο μεγαλύτερο μέρος του 19ου αιώνα διατηρούνταν ακόμα μία αντίληψη για το χρονικό βάθος και του ανθρώπινου πολιτισμού και του φυσικού κόσμου, η οποία είναι τελείως διαφορετική από τη δική μας σήμερα. Πρόκειται για την λεγόμενη αποκτήσεως κόσμου χρονολόγηση, η οποία είχε προκύψει μέσα από τη μελέτη των γενεαλογιών της Παλαιάς Διαθήκης, της Γενέσεως, οι οποίες είχαν οδηγήσει εκκλησιαστικούς παράγοντες και του δυτικού και του ανατολικού χριστιανισμού. Και εδώ βλέπουμε έναν τέτοιο παράγοντα του δυτικού χριστιανισμού, τον James Asher, να διαμορφώσουν αυτήν την αποκτήσεως κόσμου χρονολόγηση και να ορίσουν εν προκειμένου το σημείο μηδέν, την κτήση της ανθρωπότητας, στο έτος 4004 π.Χ. Πρόκειται για μία αντίληψη εντελώς διαφορετική από αυτήν που έχουμε εμείς σήμερα. Σήμερα γνωρίζουμε ότι ο φυσικός κόσμος δεν έχει ιστορία και χρονικό βάθος 6.000 ετών. Έχει χρονικό βάθος, αν μιλάμε για το γνωστό σύμπαν, 13,7 δισεκατομμύρια χρόνια, η ίδια η Γη 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια και ο ανθρώπινος πολιτισμός, ή τουλάχιστον το ανθρώπινο είδος, έχει ένα χρονικό βάθος περίπου 3 εκατομμυρίων ετών. Μια πολύ διαφορετική αντίληψη ως αποτέλεσμα αυτής της κοσμογονίας στην επιστημονική έρευνα που έλαβε χώρα τους τελευταίους 2 αιώνες, η οποία ωστόσο αποσυμπιεστική αυτή η αντίληψη που έχουμε σήμερα για τα φαινόμενα, θα έλεγα ότι δεν έχει πάρα πολύ επεκταθεί στην ίδια τη μελέτη της Ινδοευρωπαϊκής γλωσσικής οικογένειας, διότι είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και σήμερα υπάρχουν προσεγγίσεις του ζητήματος που τοποθετούν το χρονικό βάθος της Ινδοευρωπαϊκής γλωσσικής οικογένειας σε ένα χρονικό περίγραμμα το οποίο παρουσιάζει σίγουρα κάποιες αξιοσημείωτες ομοιότητες με αυτό το χρονικό περίγραμμα μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε αρχικά η μελέτη αυτού του προβλήματος κατά τον ύστερο 18ο και κατά τον 19ο αιώνα, ή τουλάχιστον κατά τις πρώτες φάσεις του 19ου αιώνα. Και αυτό είναι κάτι σίγουρα αξιοσημείωτο, κάτι το οποίο αξίζει να έχουμε στο μυαλό μας. Στην πορεία ωστόσο αυτής της αναζήτησης, οι επιστήμονες προσπάθησαν να αναζητήσουν και διαφορετικούς τρόπους για να αποκτήσουν έτσι μία εικόνα για το πώς θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί τα πράγματα στην προϊστορία σε σχέση με την Ινδοευρωπαϊκή γλωσσική οικογένεια. Και η αναζήτηση αυτή τους οδήγησε καταρχάς στον αρχαίο Ινδικό πολιτισμό και στους λεγόμενους ύμνους της έμετρης Βέδας ή Ριγβέδας, της αρχαιότερης από τις γραφές του Ινδουισμού, στους ύμνους αυτούς, μέσα στους οποίους περιγραφόταν η πολεμική αντιπαράθεση ανάμεσα σε δύο ομάδες, από τη μία μεριά τους λεγόμενους Αρίους, μια πληθυσμιακή ομάδα που έμοιαζε να σκιαγραφείται ως εισβολέας στην Ινδία, συνεπικουρούμενος από πολεμικά άρματα, και μια πιο γηγενή ομάδα, τους Ντάσα ή Ντάσιου, οι οποίοι σκιαγραφούνταν ως μια πιο γηγενής ομάδα στην Ινδική υποήπειρο. Και αυτές οι αφηγήσεις έδωσαν ένα ερέθισμα στους επιστήμονες, τους έδωσαν την ιδέα ότι θα μπορούσε σε αυτές τις αφηγήσεις να διασώζεται ο απόϊχος του εξινδοευρωπαϊσμού στην περιοχή των Ινδιών, και ο απόϊχος αυτός ενδεχομένως να εμπεριείχε στοιχεία που να διαφωτίζουν και για την διαδικασία, αλλά και για τον χρόνο του εξινδοευρωπαϊσμού. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία, φαινόταν πιθανό ότι επρόκειτο για ένα είδος πολεμικής εισβολής και καθυπόταξης των παλαιότερων πληθυσμών της Ινδίας, ενώ σε ό,τι αφορά τον χρόνο του εξινδοευρωπαϊσμού, η ίδια η γλωσσική μορφή των ύμνων της Ριγβέδας έμοιαζε να παραπέμπει στην δεύτερη χιλιετία π.Χ. Θα ήθελα να παρακαλέσω, αν κάποιος τυχόν έχει ανοιχτό το μικρόφωνο του, να το κλείσει. Είναι κάτι που το αντιμετωπίζουμε συχνά στις τηλεσυναντήσεις μας, όταν είναι ανοιχτό κάποιο μικρόφωνο. Νομίζω ότι κάτω αριστερά είναι η ρύθμιση. Έχει κλείσει, Θεοδωρή, έχει κλείσει. Α, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ, Ανδρέα. Έλεγα λοιπόν ότι οι ύμνοι της Ριγβέδας φάνηκε να δίνουν
μια μικρή ένδειξη που θα μπορούσε να παραπέμπει στη διαδικασία και στον χρόνο του εξήντου ευρωπαϊσμού, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ερώτημα από πού είχαν προέλθει αυτοί οι μυστηριώδεις άριοι, αν επρόκειτο βεβαίως να τους ταυτίσουμε με τους Ινδοευρωπαίους. Ποιο ήταν δηλαδή το σημείο αφετηρίας τους. Διότι και τα δύο βασικά μοντέλα τα οποία διαμορφώθηκαν τον 19ο αιώνα στον χώρο της γλωσσολογίας προκειμένου να απεικονίσουν αυτές τις σχέσεις των Ινδοευρωπαϊκών γλωσσών, κατά το μάλλον ήτον προϋπέθεταν ένα σημείο αφετηρίας. Στο μοντέλο που βλέπουμε αριστερά, το κλασικό μοντέλο του οικογενειακού δέντρου, βλέπουμε στα αριστερά την ρίζα του δέντρου, την λεγόμενη πρώτο-Ινδοευρωπαϊκή γλώσσα, να υποβάλει την ιδέα ότι αυτή η γλώσσα ομιλούνταν κάποτε σε έναν συγκεκριμένο χώρο και χρόνο. Και από αυτόν τον χώρο υποβάλλεται η ιδέα εδώ μέσω αυτού του διαγράμματος ότι έγινε ακολούθως η πληθυσμιακή εξάπλωση, η οποία οδήγησε και στις γλωσσικές αυτές διακλαδώσεις. Αλλά και το άλλο μοντέλο, ενός γερμανού γλωσσολόγου του Johannes Schmidt, το λεγόμενο μοντέλο ή θεωρία των κυμάτων, είναι μεν και αυτό διαφορετικό υπό την έννοια ότι αντιλαμβάνεται το πρώτο Ινδοευρωπαϊκό γλωσσικό περιβάλλον σε έναν ευρύτερο χώρο στο εσωτερικό του οποίου αποκρισταλώθηκαν σιγά σιγά οι διάφορες Ινδοευρωπαϊκές γλώσσες. Και εδώ όμως υπάρχει το ερώτημα πώς προέκυψε ευθύς εξ αρχής αυτός ο ευρύτερος χώρος. Άρα λοιπόν ανέκυπτε το ερώτημα για την κοιτίδα των λεγόμενων Ινδοευρωπαίων ή πρώτων Ινδοευρωπαίων, και αυτό το πρόβλημα ήταν που προσπάθησε να το αναπτύξει, να το διερευνήσει η ιστορικοσυγκριτική γλωσσολογία ήδη από τον 19ο αιώνα, αναπτύσσοντας την φιλόδοξη και ιδιαίτερα έξυπνη μέθοδο της λεγόμενης γλωσσικής παλαιοντολογίας, η οποία σε τι συνίστατο, στην προσπάθεια καταρχάς να γίνει μία ανασύνθεση ενός έστω μέρους της αρχικής εκείνης πρωτοϊνδοευρωπαϊκής γλώσσας μέσα από τις συγγενείς λέξεις της διάφορες ινδοευρωπαϊκές γλώσσες. Και σε ένα δεύτερο επίπεδο, αφού γινόταν αυτή η έστω μερική ανασύνθεση, θα μπορούσε κανείς να εστιάσει την προσοχή του σε συγκεκριμένους κοινούς όρους αυτού του πρωτολεξικού, όρους που να αναφέρονται στη χλωρίδα, στην πανίδα, στην τεχνολογία, στην κοινωνική οργάνωση αυτών των πρώτων Ινδοευρωπαίων, με αποτέλεσμα να υπάρξει με αυτόν τον τρόπο μια ένδειξη, να υπάρξουν κάποια στοιχεία που θα βοηθούσαν τους ερευνητές να εντοπίσουν αυτούς τους μυστηριώδεις πρωτοϊνδοευρωπαίους τόσο στον χώρο όσο και στον χρόνο. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα για αυτή την προβληματική είναι οι κοινοί όροι για τον τροχό που εφάνηκε να παραπέμπουν στον ορίζοντα των πρώιμων τροχοφόρων οχημάτων, να υποδηλώνουν ότι οι πρωτοϊνδοευρωπαίοι γνώριζαν τον τροχό, και με δεδομένο ότι σήμερα γνωρίζουμε ότι ο ορίζοντας της πρώτης εμφάνισης και εξάπλωσης της τεχνολογίας του τροχού στην προϊστορική Ευρώπη χρονολογείται στα μέσα της 4ης χιλιετίας π.Χ., δηλαδή περί το 3.500 π.Χ., με αυτόν τον τρόπο προέκυπτε μία χρονολογική ένδειξη για την χρονολόγηση των πρωτοϊνδοευρωπαίων. Προέκυπτε μία ένδειξη η οποία έμοιαζε να υποδηλώνει ότι δεν θα μπορούσε η πρωτοϊνδοευρωπαϊκή κοινότητα να είναι παλαιότερη της εποχής της πρώτης εξάπλωσης της τεχνολογίας του τροχού. Παρ' όλα αυτά, ωστόσο, παρά το ότι μέσα από αυτήν την μεθοδολογία προέκυψαν όντως στοιχεία τα οποία προσπάθησαν πολλοί επιστήμονες να τα αξιολογήσουν, η λεγόμενη Urheimat, όπως λέγεται στα γερμανικά, δηλαδή η κοιτίδα των πρώτων Ινδοευρωπαίων, αποδείχθηκε ένα σταυρόλεξο για πάρα πολύ δυνατούς λίτες μέχρι σήμερα, διότι πάρα πολλοί επιστήμονες, προερχόμενοι και από τη γλωσσολογία και από την αρχαιολογία, προσπάθησαν να αξιοποιήσουν αυτά τα στοιχεία της γλωσσικής παλαιοντολογίας, τα οποία ωστόσο τους οδήγησαν σε πολύ διαφορετικές προτάσεις, λύσεις αυτού του προβλήματος και αυτού του μυστηρίου. Και σε αυτό το χάρτη βλέπουμε ορισμένες μόνο, ένα μικρό μόνο μέρος των προτάσεων που έχουν διατυπωθεί στην έρευνα. Μία από αυτές, για παράδειγμα, ήταν αυτή με την οποία συνδέθηκε και ο γερμανός αρχαιολόγος Γκούσταφ Κοσίνα, η οποία επεδίωξε να τοποθετήσει την αφετηρία, την κοιτίδα των Ινδοευρωπαίων, στον βόρειο γερμανικό χώρο, προς
αυτή την κατεύθυνση θεωρήθηκε ότι παρέπεμπαν συγκεκριμένοι όροι του πρωτολεξικού, όπως για παράδειγμα αυτή για την οξιά ή αλλιώς την φυγό και για τον σολομό. Και αυτή η θεωρία είναι αξιοσημείωτη τουλάχιστον για δύο λόγους. Ένας λόγος είναι ότι ο Γκούσταφ Κοσίνα, ο Γερμανός αυτός αρχαιολόγος, προσπάθησε στο πλαίσιο αυτής της θεωρίας να εφαρμόσει και συγκεκριμένες εκφάνσεις αρχαιολογικής μεθοδολογίας και κυρίως το να ταυτίζει συγκεκριμένα σύνολα αρχαιολογικών δεδομένων, αυτό που σήμερα ονομάζουμε αρχαιολογικούς πολιτισμούς, με συγκεκριμένες εθνογλωσσικές ομάδες, όπως αυτές ήταν γνωστές από τους ιστορικούς χρόνους, δηλαδή να κάνει μια εξίσωση αρχαιολογικών πολιτισμών και εθνογλωσσικών ομάδων, εθνών και γλωσσών, και με αυτόν τον τρόπο να προσπαθεί να τεκμηριώσει ουσιαστικά την εξάπλωση των πρωτοϊνδοευρωπαίων, παύλα Αρίων, παύλα πρωτογερμανών από τον βόρειο γερμανικό χώρο προς τις υπόλοιπες περιοχές εξάπλωσης των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών. Αυτός ήταν ο πρώτος αξιοσημείωτος παράγοντας, το πρώτο αξιοσημείωτο στοιχείο αυτής της θεωρίας. Το δεύτερο νομίζω ότι το φανταζόμαστε όλοι, είναι δυστυχώς η ενσωμάτωση αυτών των αντιλήψεων στην ιδεολογία του ναζισμού, του Τρίτου Ράιχ, όπου εδώ βλέπουμε πώς οι Άριοι της Ριγκβέδα συνδέθηκαν κάποια στιγμή με τους Γερμανούς του εθνικοσοσιαλιστικού καθεστώτος, το ινδικό σύμβολο της σβάστικας συνδέθηκε με το ίδιο καθεστώς, ένα καθεστώς το οποίο πέραν όλων των άλλων οδήγησε και στην κακοποίηση της ίδιας της μελέτης του ινδοευρωπαϊκού προβλήματος, το οποίο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο άρχισε λίγο να υποβαθμίζεται σε ό,τι αφορά την μελέτη του λόγου ακριβώς αυτών των τεκτενωμένων όσων είχαν λάβει χώρα κατά την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Έτσι, απέκτησε μια πολύ μεγαλύτερη δημοφιλία σιγά σιγά μια άλλη βασική θεωρία, η οποία αναγόταν και αυτή στον 19ο αιώνα, αλλά κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα έτυχε μιας πολύ περαιτέρω, πολύ μεγαλύτερης επεξεργασίας. Πρόκειται για την υπόθεση των στεπών της Νοτίου Ρωσίας. Μια περιοχή, η περιοχή του Βορείου Πόντου, στην οποία θεωρήθηκε ότι παρέπεμπαν κάποιοι άλλοι όροι του πρωτολεξικού, όροι όπως αυτοί για το πρόβατο, για το χείρο, για το άλογο, όροι που έμοιαζαν να υποδηλώνουν πως αυτή η πρωτοϊνδοευρωπαϊκή κοινότητα ήταν μια κοινότητα νομάδων, ποιμένων, μια κοινότητα νομαδικού ποιμενισμού σε αυτήν την περιοχή του Ευρασιατικού χώρου. Μια περιοχή που, όπως βλέπουμε και σε αυτό το χάρτη, σίγουρα συνιστούσε εξ αρχής ένα, θα λέγαμε, ιδιαίτερα οικονομικό σημείο αφετηρίας για τις εικαζόμενες εκείνες μεταναστευτικές κινήσεις που έφεραν στις μεταγενέστερες κοιτίδες τους ομιλητές της ινδοευρωπαϊκής γλώσσας. Και λέω οικονομικό σημείο αφετηρίας για ποιο λόγο, διότι βρίσκεται ακριβώς στο μετέχνιο, στο κέντρο των δύο ζωνών εξάπλωσης των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών, την ευρωπαϊκή ζώνη στα δυτικά και την κέντρο-ασιατική ζώνη στα ανατολικά. Αυτή η θεωρία είχε και ένα πολύ ενδιαφέρον επακόλουθο, ότι υπέστη μια πρώτη τροποποίηση, θα λέγαμε, η αντίληψη των ερευνητών σε σχέση με ένα πολύ σημαντικό όρο του λεξικού, τον όρο για το άλογο, όπου στους πρώιμους χρόνους αυτής της αναζήτησης τα άλογα συνδέονταν πιο πολύ με την σφαίρα και τον ορίζοντα του πολεμικού άρματος, ενώ στο πλαίσιο της θεωρίας των στεπών άρχισαν σιγά σιγά να συνδέονται πιο πολύ με τον ορίζοντα της πρώιμης εξημέρωσης των αλόγων κατά την 5η και 4η χιλιετία π.Χ., όπου όντως υπάρχουν αρχαιολογικά τεκμήρια που υποδηλώνουν πως αυτή η περιοχή των στεπών όντως ήταν μία από τις πρώτες περιοχές που φαίνεται ότι επήλθε η εξημέρωση των αλόγων. Πρόκειται για μία θεωρία η οποία διατυπώθηκε ήδη από τον 19ο αιώνα από Γερμανούς ερευνητές όπως ο Ότο Σράντερ, προσελήφθη τον 20ο αιώνα από κορυφαίους αρχαιολόγους όπως ο Βιρ Γκόρντον Τσάιλντ, για τον οποίο βεβαίως η θεωρία αυτή ήταν μία μόνο από τις πολλές απόψεις, είχε αρκετές διαφορετικές απόψεις, τις οποίες είχε αναπτύξει για το ινδοευρωπαϊκό πρόβλημα ο Τσάιλντ. Και κάποια στιγμή μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η θεωρία αυτή, η λεγόμενη θεωρία Κουργκάν, συνδέθηκε με την λιθουανικής καταγωγής αρχαιολόγο, την Μαρία Γκίμπουτας, η οποία κατάφερε κάτι αξιοσημείωτο, κατάφερε να αναζωπηρώσει, θα λέγαμε, το ενδιαφέρον της ερευνητικής κοινότητας για το ινδοευρωπαϊκό πρόβλημα
στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα για να συνδέσει το όνομά της όσο ίσως κανένας άλλος ερευνητής με την λεγόμενη θεωρία Κουργκάν, η οποία, γιατί λέγεται έτσι, η λέξη Κουργκάν είναι τουρκικής προελεύσεως και σημαίνει τον τύμβο, εν προκειμένου τον ταφικό τύμβο, ο οποίος σαφώς υπήρξε ένα κοινό αρχαιολογικό χαρακτηριστικό των προϊστορικών πολιτισμών που άκμασαν στην περιοχή αυτή του Ευρασιατικού χώρου, στην περιοχή του Βορείου Πόντου, κατά την όψιμη προϊστορία, κατά την τέταρτη και τρίτη χιλιετία. Ένας πολύ σημαντικός πολιτισμός, ο οποίος συνδέεται με αυτόν τον ορίζοντα των στεπών, είναι ο πολιτισμός Γιάμναγια ή Γιάμνα ή Γιαμνάγια, αναφέρεται πολλές φορές με λίγο διαφορετικές ονομασίες. Όλοι αυτοί οι πολιτισμοί είχαν ως ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά τους αυτές τις ταφές σε ταφικούς τύμβους, μέσα στις οποίες πολύ συχνά απαντούν ταφές ατόμων, που η κτέρησή τους υποδηλώνει όντως μια κάποια κοινωνική διαφοροποίηση και μια υπογράμμιση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών που θα μπορούσαν να παραπέμπουν σε πρώιμους φυλάρχους, είναι αυτό το οποίο στην ανθρωπολογία λέγεται chiefdom, δηλαδή φυλαρχία ή τοπαρχία. Και βεβαίως η θεωρία της Γκίμπουτας ήταν ότι σε αυτή την περιοχή των στεπών αναπτύχθηκε ένας πολιτισμός με πατριαρχικά χαρακτηριστικά, ένας πολιτισμός πολεμοχαρών, έφυπων, νομάδων, ο οποίος κάποια στιγμή ξεχύθηκε προς Ανατολάς και προς Δυσμάς και εξαφάνισε κατά κάποιον τρόπο ή καθυπέταξε τον παλαιότερο νεολιθικό πολιτισμό της Ευρώπης, τον πολιτισμό που η Γκίμπουτας ονόμαζε Παλαιά Ευρώπη και τον σκιαγραφούσε ως έναν ειρηνικό πολιτισμό με πιο μητριαρχικά χαρακτηριστικά. Αυτή είναι λοιπόν η θεωρία Κουργκάν, που θεωρεί ότι η εξάπλωση των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών έλαβε χώρα σε μία όψιμη φάση της προϊστορίας από τα τέλη, από τα μέσα τα τέλη της 5ης χιλιετίας και εξής, και κυρίως κατά την 4η και 3η χιλιετία π.Χ. Και το ερώτημα βεβαίως είναι πώς συνδέεται με αυτή τη θεωρία το επιμέρους σκέλος του ινδοευρωπαϊκού προβλήματος που αφορά την ελληνική γλώσσα. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την ελληνική γλώσσα, γνωρίζουμε αυτό που στην αρχαιολογική χρονολόγηση λέγεται terminus ante quem, δηλαδή το υστερότερο δυνατό χρονικό σημείο στο οποίο θα μπορούσε να έχει λάβει χώρα η πρώτη εμφάνιση της ελληνικής γλώσσας στην Ελλάδα. Και αυτό το χρονικό σημείο βεβαίως είναι η Μυκηναϊκή περίοδος, από την οποία προέρχονται τα παλαιότερα βέβαια ίχνη της ελληνικής γλώσσας. Πρόκειται για την λεγόμενη Μυκηναϊκή ελληνική, την μορφή εκείνη της ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδίδεται στο συλλαβάριο της συλλαβικής γραμμικής β' γραφής, το οποίο αποκρυπτογράφησε ο Μάικλ Βέντρις στις αρχές της δεκαετίας του 50 σε συνεργασία με τον Τζον Τσάντουικ. Οι πινακίδες της γραμμικής β', οι οποίες αποτελούσαν τα λογιστικά αρχεία, τα κατάστοιχα των Μυκηναϊκών ανακτορικών κρατών, τα οποία άκμασαν μεταξύ του 1400 και 1200 π.Χ. στο νότιο ελλαδικό χώρο. Όπως είπαμε όμως και πριν, οι πινακίδες της γραμμικής β' συνιστούν τον terminus ante quem, δηλαδή το υστερότερο χρονικό σημείο στο οποίο η ελληνική γλώσσα ήταν παρούσα μετά βεβαιότητος στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν η πρώτη της εμφάνιση στην Ελλάδα της ελληνικής γλώσσας λογικά τοποθετείται σε περιόδους πριν την Μυκηναϊκή ανακτορική περίοδο. Και βεβαίως εδώ έχουν διατυπωθεί πάρα πολλές προτάσεις, πάρα πολλά υποψήφια χρονικά παράθυρα στα οποία θα μπορούσε να έχει λάβει χώρα αυτή η εξέλιξη. Και βλέπουμε εδώ τις κυριότερες προτάσεις, οι τρεις εκ των οποίων οι τρεις πρώτες αποτελούν διαφορετικές εκδοχές της θεωρίας Κουργκάν. Αυτή για παράδειγμα που τοποθετεί την έλευση εντός εισαγωγικών των Ελλήνων στην περίοδο των καθέτων λακοειδών τάφων, δηλαδή στην πρώιμη Μυκηναϊκή περίοδο. Την πιο δημοφιλή διατύπωση που τοποθετεί την έλευση των Ελλήνων στα τέλη της 3ης χιλιετίας π.Χ. Την υπόθεση που θέλει την ίδια διαδικασία να έλαβε πιθανόν χώρα μία χιλιετία πιο πριν, στα τέλη της Χαλκολιθικής εποχής. Και βεβαίως υπάρχουν και δύο άλλες βασικές υποθέσεις. Μία από αυτές είναι η θεωρία του Ρένφριου, που τοποθετεί την εξάπλωση των Ινδοευρωπαϊκών γλωσσών στην πρώιμη νεολιθική περίοδο. Και επίσης υπάρχουν ως μειοψηφικές προσεγγίσεις οι θεωρίες που υποθέτουν μία προνεολιθική αρχαιότητα για την Ινδοευρωπαϊκή γλωσσική οικογένεια. Δεν θα σας κουράσω
απασχολώντας σας με όλες, δεν θα αναπτύξουμε όλες αυτές τις θεωρίες απόψε, θα θίξουμε ατροφηγώς τις τρεις από αυτές που εμφανίζονται σε αυτή την διαφάνεια με τα πιο έντονα γράμματα, με την bold γραφή. Θα ξεκινήσουμε δηλαδή από την πιο δημοφιλή θεωρία, αυτή την οποία διδαχθήκαμε όλοι μας ήδη από την εποχή του σχολείου και τοποθετεί την έλευση των Ελλήνων στα τέλη της τρίτης χιλιετίας π.Χ. Είναι μια ερευνητική υπόθεση, η οποία έχει μακρά ιστορία, χρονολογείται τουλάχιστον στα τέλη μάλλον της δεκαετίας του 20, όταν ο διάσημος Αμερικανός προϊστορικός αρχαιολόγος ο Καρλ Μπλέγκεν συνεργάστηκε με τον φιλόλογο Χέιλι προκειμένου να διατυπώσουν μια υπόθεση περί της ελεύσεως των Ελλήνων στα τέλη της τρίτης χιλιετίας και τι οδηγούσε τους δύο ερευνητές σε αυτήν την χρονική τοποθέτηση του φαινομένου. Τους οδηγούσε μια μελέτη την οποία έκαναν του λεγόμενου προελληνικού υποστρώματος, δηλαδή ενός στρώματος λέξεων και κυρίως τοπονυμίων που διασώζονταν στους ιστορικούς χρόνους και τα οποία διαπιστώθηκε, έγινε σαφές σιγά σιγά ότι δεν ετυμολογούνται από την ελληνική γλώσσα, συνιστούν ένα διαφορετικό γλωσσικό στρώμα. Πιο γνωστά στοιχεία αυτού του υποστρώματος είναι τα τοπονύμια με τις παραγωγικές καταλήξεις που βλέπουμε εδώ σε αυτήν τη διαφάνεια, όπως η Άργησα, ο Παρνασσός, ο Ημιτός, ο Λυκαβητός, ο Ερήμανθος, Ζάκυνθος, Αμάρυνθος και ούτω καθεξής, τοπονύμια τα οποία απαντούν σε αυτή τη μορφή και στην Ηπειρωτική Ελλάδα και στην Κρήτη και υπάρχουν και πολλά συγγενή τοπονύμια και σε έναν ευρύτερο ορίζοντα στη Νότια και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο Μπλέγκεν λοιπόν με την αρχαιολογική του κατάρτιση προσπάθησε να απαντήσει στο ερώτημα αν υπάρχει μία περίοδος της προϊστορίας του Αιγαίου ως προς την οποία να μπορεί να γίνει μία αντιστοίχηση αυτών των τοπονυμίων με συγκεκριμένες γνωστές αρχαιολογικές θέσεις. Το αποτέλεσμα αυτής της αναζήτησης ήταν ότι με βάση όσα ήταν γνωστά σε αρχαιολογικό επίπεδο την δεκαετία του 20, η περίοδος εκείνη στην οποία φαινόταν να ανάγονται τα προελληνικά τοπονύμια και ως εκ τούτου η συγκεκριμένη προελληνική κατοίκηση ήταν μάλλον η τρίτη χιλιετία π.Χ., δηλαδή η πρώιμη εποχή του Χαλκού. Και στα τέλη αυτής της περίοδου, γύρω στο 2000 π.Χ., όταν ήδη από τότε διαφαινόταν ότι υπήρχε ένα είδος πολιτισμικής μεταβολής και τομής στην Ηπειρωτική Ελλάδα, θεωρήθηκε ότι θα μπορούσε να τοποθετηθεί η έλευση των Ελλήνων. Μάλιστα θεωρήθηκε από αρχαιολόγους και όπως ο Gordon Child ότι υπήρχαν καινοτομίες εκεί γύρω στο 2000 π.Χ., όπως για παράδειγμα η εμφάνιση της λεγόμενης γκρίζας μηνιακής κεραμικής που απηχούσαν, αντανακλούσαν πιθανόν την έλευση του νέου λαού. Αυτές οι απόψεις δεν επρόκειτο να μείνουν χωρίς τροποποίηση, διότι πολύ σύντομα τη δεκαετία του 50, μέσω των ανασκαφών, των πολύ σημαντικών ανασκαφών, της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στη Λέρνα της Αργολίδας, ήδη άρχισε να διαφαίνεται ότι τα πράγματα ήταν λίγο διαφορετικά. Καταρχάς, μέσα από τις ανασκαφές της Λέρνας έγινε σαφές ότι η μηνιακή, η γκρίζα μηνιακή κεραμική υπήρχε ήδη στην Ελλάδα από τα τέλη της τρίτης χιλιετίας, πριν από την υποθετική εμφάνισή της, εισαγωγή της από περιοχές εκτός του ελλαδικού χώρου. Παράλληλα, οι ανασκαφές της Λέρνας έδωσαν σημαντικά στοιχεία που υποδήλωναν ότι αυτός ο ορίζοντας καταστροφών που ήταν ήδη γνωστός παλαιότερα έπρεπε να τοποθετηθεί χρονικά λίγους αιώνες πιο πριν, όχι στο 2000, αλλά περί το 2200 π.Χ. Και αυτό που επίσης έγινε σαφές είναι ότι αυτός ο ορίζοντας καταστροφών είχε σηματοδοτήσει το τέλος ενός πάρα πολύ σημαντικού πολιτισμού ο οποίος είχε ακμάσει μέχρι τότε περί τα μέσα της τρίτης χιλιετίας π.Χ. στη Νότια Ελλάδα και στις Κυκλάδες. Ο Τζον Κάσκι, ο επικεφαλής αρχαιολόγος των ανασκαφών στη Λέρνα της Αργολίδας, είχε ανακαλύψει ένα από τα σημαντικότερα μνημεία αυτού του πολιτισμού. Είναι αυτό το κτίσμα το οποίο το βλέπουμε εδώ, κάτω σε φωτογραφία και επάνω σε κάτωψη. Είναι η λεγόμενη οικία των Κεράμων. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά δείγματα, ίσως το πιο χαρακτηριστικό, των λεγόμενων κτηρίων με διαδρόμους. Αυτών των κτηρίων που σε ό,τι αφορά τη γενικότερη σύλληψη, την κατασκευαστική ποιότητα και την κάτωψη,
δεν είχαν τίποτα να ζηλέψουν από τα μεταγενέστερα ανάλογα κτίσματα και των μυκηναϊκών χρόνων, ακόμα και των ιστορικών χρόνων, κτίσματα τα οποία σηματοδοτούν την πρώτη εμφάνιση στην Νότια Ελλάδα της μνημειώδους αρχιτεκτονικής, αλλά και της υπερτοπικής εξάπλωσης συγκεκριμένων κτηριακών τύπων. Περί τα μέσα δηλαδή της τρίτης χιλιετίας έχουμε τον λεγόμενο πολιτισμό των κτηρίων με διαδρόμους που αναπτύσσεται μεταξύ του 25ου και του 23ου αιώνα π.Χ. στις περιοχές κατ' ουσίαν εκείνες της Νότιας Ελλάδας που επρόκειτο αργότερα να αναπτυχθούν και τα μυκηναϊκά ανάκτορα, δηλαδή στη Βιωτία, στην Αργολίδα με την Αίγινα και στην Μεσσηνία. Υπάρχουν βεβαίως και κάποια άλλα σποραδικά ευρήματα κτηρίων με διαδρόμους, όπως για παράδειγμα στην Ανατολική Αχαΐα. Και αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό εδώ να τονίσουμε είναι ακριβώς αυτήν την υπερτοπική τυποποίηση, το γεγονός δηλαδή ότι σε περισσότερες της μιας περιοχές και θέσεις της Νότιας Ελλάδας εμφανίζονται αυτά τα μνημειώδη κτίσματα με αυτή την σχεδόν τυποποιημένη κάτωψη, όπου ένας κεντρικός χώρος πλαισιώνεται από ένα σύστημα διαδρόμων με αυτή την άριστη ορθογώνια κάτωψη, αυτό το πλάνο το οποίο παραπέμπει, όπως λέγαμε πριν, και σε μεταγενέστερες αρχιτεκτονικές εκφάνσεις στον ελλαδικό χώρο. Η μνημειώδης λοιπόν αρχιτεκτονική, η οποία απαντά σε αυτή την περίοδο σε συνάφεια και με ένα άλλο μείζον φαινόμενο, το οποίο το βλέπουμε κάτω αριστερά, είναι η διοικητική χρήση σφραγίδου. Την περίοδο λοιπόν αυτή φαίνεται ότι εισάγεται και αξιοποιείται στην Νότια Ελλάδα αυτό το σύστημα, το οποίο προϋπήρχε βεβαίως στις ανατολικότερες περιοχές, στην Εγγύης Ανατολή, όπως βλέπουμε εδώ, ήδη από την 6η χιλιετία π.Χ., ένα σύστημα μιας πρώιμης γραφειοκρατίας, μιας πρώιμης διοίκησης, διότι αυτό το οποίο βλέπουμε εδώ τι είναι, είναι τα αποτυπώματα, τα αρνητικά δηλαδή, συγκεκριμένων σφραγίδων πάνω σε κομμάτια πυλών, τα οποία χρησιμοποιούνταν για να κλείνουν δοχεία, αγγεία, αλλά και για να ασφαλίζει είσοδος σε συγκεκριμένους χώρους. Ένα σύστημα καταγραφής, αρχαιοθετήσεως αγαθών, αλλά και ελέγχου της πρόσβασης προς συγκεκριμένα αγαθά. Ένα σύστημα το οποίο υποδηλώνει διαδικασίες διοικητικού, δημοσιονομικού θα λέγαμε σήμερα, συγκεντρωτισμού, που υποδηλώνει με άλλα λόγια την ανάπτυξη μιας πρωτοκρατικής και ενδεχομένως και πρωτοανακτορικής πολιτισμικής βαθμίδας. Η υπερτοπική εξάπλωση των αρχιτεκτονικών και διοικητικών αυτών πρακτικών συμπορεύεται, θα λέγαμε, από κοινού και με την υπερτοπική επίσης εξάπλωση συγκεκριμένων κεραμικών σκευών, όπως αυτά τα οποία βλέπουμε εδώ με σήμα κατά τεθέν την λεγόμενη ραμφό στο Μυφιάλι, η σαλτσιέρα που βλέπουμε εδώ επάνω στην διαφάνειά μας αριστερά και δεξιά από χρυσό, ένα ιδιαίτερο αγγείο, το οποίο παραπέμπει στην ένχυση συγκεκριμένων υγρών, τα οποία πιθανότατα σε αυτή την περίοδο δεν ήταν άλλα από το κρασί και το λάδι, διότι η καλλιέργεια της ελιάς και της αμπέλου φαίνεται ότι αυτήν ακριβώς την περίοδο εντατικοποιείται στο πλαίσιο του πολιτισμού των κτηρίων με διαδρόμους και υπάρχουν ευρήματα όχι μόνο της κεραμικής αλλά και της αρχαιοβοτανικής έρευνας, τα οποία συνηγορούν προς αυτή την κατεύθυνση. Μια περίοδος βεβαίως στην οποία λαμβάνει χώρα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και μια άλλη μείζωνα εξέλιξη, που είναι η εξάπλωση μιας νέας τεχνολογικής καινοτομίας, του κράματος χαλκού κασιτέρου, δηλαδή του μπρούτζου, που δίνει και την ονομασία σε αυτή την περίοδο, πρώιμη εποχή του χαλκού ή του μπρούτζου, όπως πιο σωστά αναφέρεται και στις ξένες γλώσσες, Bronze Age στα αγγλικά, Bronzezeit στα γερμανικά, μια μεγάλη τεχνολογική καινοτομία, η οποία είχε πολύ σημαντικές συνέπειες και σε ό,τι αφορά τις διασυνδέσεις των κοινωνιών, καθώς προκειμένου να προσπορίζονται τις πολύτιμες πρώτες ύλες και ιδίως τον κασίτερο, ο οποίος ήταν πιο δυσέβρετος, έπρεπε να διασυνδεθούν σε ευρύτατα δίκτυα διασυνδέσεων και βλέπουμε εδώ τόσο το δίκτυο της Αδριατικής και του Ιωνίου, όσο και το δίκτυο του Αιγαίου και μπορούμε μέσα από αυτό το σχήμα να καταλάβουμε πώς και γιατί και η Υπηρωτική Ελλάδα, ιδίως η Νότια Ελλάδα, αλλά και οι Κυκλάδες βρέθηκαν σε αυτή την περίοδο στο επίκεντρο αυτής της άνθησης του πολιτισμού και δεν είναι τυχαίο ότι ακριβώς σε αυτή την περίοδο έχουμε και στην Υπηρωτική Ελλάδα τον πολιτισμό των κτηρίων με διαδρόμους, αλλά και στις Κυκλάδες, τον γνωστό μας κυκλαδικό
ή πιο σωστά πρώτο κυκλαδικό πολιτισμό της τρίτης χιλιετίας. Αυτή λοιπόν η πολιτισμική άνθηση είναι που φαίνεται πως φτάνει στο τέλος της με έντονο τρόπο περί το 2200 π.Χ. και η εξέλιξη αυτή αποτυπώθηκε στη Λέρνα, στην θέση από την οποία αρχίσαμε αυτήν την αφήγηση, με ένα από τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα της προϊστορίας του Αιγαίου. Το εύρημα αυτό ήταν η καύση, καταστροφή της οικίας των Γεράμων, αυτού του περικαλούς κτηρίου με διαδρόμους, και όχι μόνο αυτό, αλλά η ανέγερση επάνω στα ερείπια της οικίας των Γεράμων ενός τύμβου, του οποίου βλέπετε εδώ στην εικόνα δεξιά τα όρια. Δεν αποτελεί λοιπόν έκπληξη ότι ο Τζον Κάσκεϊ, ο Αμερικανός ανασκαφέας, με το που είδε αυτό το εύρημα, συσχέτισε το εύρημα αυτό με την θεωρία Κουργκάν, με το Ινδοευρωπαϊκό πρόβλημα. Θεώρησε δηλαδή ότι εδώ είχε λάβει χώρα μία εισβολή και η εισβολή σε εκείνη αφενός μεν υπήρξαν οι καταστροφείς του πολιτισμού της πρωτοελλαδικής δύο περίοδου, της περίοδου των κτηρίων με διαδρόμους, και αφετέρου αυτοί οι οποίοι εδραίωσαν ακολούθως την παρουσία τους στην Ελλάδα και μεταφύτευσαν την ελληνική γλώσσα. Βλέπουμε δηλαδή εδώ την σύνδεση ενός ευρήματος τύμβου με την ιδέα της μετανάστευσης ενός λαού. Μια ιδέα η οποία ήταν ιδιαίτερα έντονη στους πρώιμους χρόνους της αρχαιολογίας είναι ο λεγόμενος μεταναστευτισμός, που απηχεί την ιδέα ότι σχεδόν κάθε πολιτισμική μεταβολή σε μια κοινωνία πρέπει να ανάγεται σχεδόν μηχανιστικά σε μεταναστεύσεις λαού. Και βεβαίως δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό το οποίο συμβαίνει περί το 2200 είναι μια πάρα πολύ σημαντική τομή. Έχουμε την εξαφάνιση της μνημειώδους αρχιτεκτονικής, την εξαφάνιση της διοικητικής χρήσης φραγίδων, έναν μεγάλο ορίζοντα αναστατώσεων και καταστροφών και στην Νότια Ελλάδα και στις Κυκλάδες, σίγουρα η μεγαλύτερη πολιτισμική τομή στον χώρο του Αιγαίου από την έναρξη της νεολιθικής εποχής. Μια τομή, ωστόσο, η οποία τις τελευταίες δεκαετίες αρχίζει να προσεγγίζεται και με διαφορετικούς τρόπους. Αρχίζει δηλαδή να γίνεται σιγά σιγά σαφές ότι πιθανώς υπήρξαν και άλλα αίτια, πιο ενδογενή, πιο περιβαλλοντικά, τα οποία συνετέλεσαν σε έναν ορίζοντα ανάλογων αναστατώσεων σε ένα μεγάλο κομμάτι της Ανατολικής Μεσογείου. Βλέπουμε ότι σε αυτή την περίοδο δεν ήταν μόνο η Νότια Ελλάδα, αλλά και η Αίγυπτος και η Μεσοποταμία και η Ανατολία και η Κύπρος, περιοχές οι οποίες μοιάζουν να επηρεάζονται από αυτήν την αποσταθεροποίηση, όπως φαίνεται, όχι μόνο του κλίματος, αλλά και των παραγωγικών δομών των κοινωνιών αυτών. Μοιάζει δηλαδή να προκύπτουν στοιχεία που οδηγούν σε μια διαφορετική ανασύνθεση των γεγονότων, χωρίς να χρειάζεται η επίκληση μαζικών μεταναστεύσεων. Περαιτέρω είναι πολύ ενδιαφέρον ότι την επαύριο των καταστροφών, δηλαδή κατά την πρωτοελλαδική τρία περίοδο, στον ελλαδικό χώρο δεν έχουμε έναν ομοιογενή ξενικό ορίζοντα, αλλά το ακριβώς αντίθετο. Έχουμε έναν πολιτιστικό κατακερματισμό με την διάσπαση αυτής της κεραμικής, υπερτοπικά κοινής κεραμικής διακόσμησης και της κεραμικής, του κεραμικού ρυθμού των μέσων της τρίτης χιλιετίας σε πολλούς επιμέρους διαφορετικούς κεραμικούς ρυθμούς. Οι περισσότεροι από αυτούς μοιάζουν να έχουν εντόπιες καταβολές, αλλά υπάρχει βεβαίως και μία κατηγορία, μία ομάδα κεραμικής που σίγουρα έχει ξενικές καταβολές, οι οποίες ωστόσο δεν συνδέονται με την περιοχή του Πόντου. Πρόκειται για το λεγόμενο φαινόμενο τσέτινα, το οποίο σε τι συνίσταται? Συνίσταται στην εξάπλωση κατά τους δύο τελευταίους αιώνες της τρίτης χιλιετίας μια συγκεκριμένη κατηγορία κεραμικής, η οποία έχει τις ρίζες της στην Δυτική Βαλκανική, στην σκιασμένη περιοχή όπως τη βλέπουμε εδώ, σε περιοχές της Νότιας Ιταλίας, της Σικελίας, της Μάλτας και της Νότιας Ελλάδας, μιας κεραμικής με καλά στυλβωμένη επιφάνεια από καστανό ή γκρίζο πυλό, που φέρει μια πολύ ιδιαίτερη ενχάρακτη και εμπίεστη διακόσμηση, που δεν έχει σίγουρα προδρόμους στον ελλαδικό χώρο και έφτασε στην Ελλάδα σε αυτή την περίοδο, πιθανώς μαζί και με κάποιους πληθυσμούς, οι οποίοι δεν αποκλείεται να συνετέλεσαν, να συνεισέφεραν κάτι στο γλωσσικό τοπίο του Αιγαίου και της Ελλάδας κατά την πρώιμη εποχή του Χαλκού. Δεν φαίνεται όμως η έκταση του φαινομένου να είναι τέτοια ώστε να συνάδει με τη θεωρία μιας μαζικής γλωσσικής
και πληθυσμιακής αντικατάστασης. Κατά συνέπεια, από αρχαιολογικής πλευράς, τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχουν αρκετά επιχειρήματα τα οποία τείνουν προς μια αποσύνδεση αυτής της περίοδου από τη θεωρία Κουργκάν και την συζήτηση περί της ελεύσεως των Ελλήνων. Είδαμε εδώ τη στροφή της έρευνας από τις παραδοσιακές υποθέσεις μεταναστευτισμού σε ερμηνείες πιο διαδικαστικές, όπως λέγονται στην αρχαιολογική θεωρία, που τονίζουν τους ενδογενείς παράγοντες. Είδαμε ότι ο νότιος ελλαδικός χώρος και το Αιγαίο μπορούν να θεωρηθούν υπό το πρίσμα πιο πολύ της ευρύτερης Ανατολικής Μεσογείου και όχι τόσο του Βορείου Πόντου. Είδαμε τις αρχαιολογικές διασυνδέσεις να μην παραπέμπουν ούτε αυτές στην περιοχή του Πόντου, αλλά πιο πολύ στη Δυτική, Βαλκανική και στην Αδριατική. Και βεβαίως είδαμε και το φαινόμενο του πολιτιστικού κατακερματισμού κατά την πρωτοελλαδική τρία φάση, δηλαδή την απουσία ενός και μόνο κυρίαρχου και ομοιογενούς ξενικού ορίζοντα. Και η αλήθεια είναι ότι από αρχαιολογικής και ευρύτερα πολιτισμικής πλευράς, η αποσύνδεση της τρίτης χιλιετίας από αυτήν τη συζήτηση περί της ελεύσεως των Ελλήνων, θα λέγαμε βγάζει νόημα, ιδίως αν δούμε λίγο πιο μακροσκοπικά τις εξελίξεις, διότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να καταλάβουμε ίσως καλύτερα για ποιο λόγο και κατά την τρίτη και κατά την δεύτερη χιλιετία έχουμε στις ίδιες ουσιαστικά περιοχές του νότιου ελλαδικού χώρου την ανάπτυξη παρόμοιων, θα λέγαμε, σε μεγάλο βαθμό πρωτοανακτορικών, πρωτοκρατικών μορφωμάτων. Στην περίπτωση των Μυκηναϊκών Ανακτόρων μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τους όρους πλήρως ανακτορικών και κρατικών μορφωμάτων, που όπως βλέπουμε εδώ έχουμε να κάνουμε με τις ίδιες ακριβώς περιοχές, και μπορεί μέσα από αυτό το γεγονός να εικάσει κανείς ότι πιο πιθανό φαντάζει να έχουμε την διάσταση εδώ μιας πολιτισμικής ή και γλωσσικής συνέχειας, παρά το να πρέπει κανείς να επιμείνει σε μια μεγάλη διαχωριστική γραμμή, σε μια τομή ανάμεσα στην τρίτη και στην δεύτερη χιλιετία π.Χ. Τα προβλήματα αυτά που παρουσιάζει η εφαρμογή, θα λέγαμε, της θεωρίας Κουργκάν σε ό,τι αφορά τον ελλαδικό χώρο, υπήρξαν ένας μόνο από τους παράγοντες που ήδη από τη δεκαετία του 80 άρχιζαν να εμφανίζονται στον χώρο της αρχαιολογίας και αντίρροπες φωνές σε ό,τι αφορά τη μελέτη του Ινδοευρωπαϊκού προβλήματος. Και η πιο σημαντική από αυτές τις φωνές ήταν ο Βρετανός αρχαιολόγος και λόρδος πλέον, ο Colin Renfrew, ο οποίος από τη δεκαετία του 80 και μετά διατύπωσε μια αισθητά διαφορετική θεωρία για την κοιτίδα και διασπορά των Ινδοευρωπαϊκών γλωσσών, την λεγόμενη Ανατολιακή Υπόθεση ή Θεωρία Γλώσσας Γεωργίας. Ο Renfrew ξεκίνησε καταρχάς μέσα από μια ριζική, εκβάθρον θα λέγαμε, κριτική της παραδοσιακής θεωρίας Κουργκάν, προσπάθησε να αμφισβητήσει την αξιοπιστία της γλωσσικής παλαιοντολογίας και του Ινδοευρωπαϊκού πρωτολεξικού, κάνοντας λόγο πολλές φορές για την πιθανότητα δανείων ή φαινομένων γλωσσικής καινοτομίας που να μπορούν να αποτελέσουν εναλλακτικές εξηγήσεις σε σχέση με την αναγωγή όλων των όρων σε ένα αρχικό πρωτολεξικό. Αμφισβήτησε σε πιο αρχαιολογικό επίπεδο την εξίσωση αρχαιολογικών πολιτισμών με συγκεκριμένες εθνικές και γλωσσικές ομάδες, και βεβαίως αμφισβήτησε με πάρα πολύ ουσιαστικά επιχειρήματα και την εικόνα των πρώτων Ινδοευρωπαίων ως πολεμοχαρών έφυπων ομάδων, θεωρώντας ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν αναχρονισμό, διότι η έφυπη πολεμική δραστηριότητα χρονολογείται πολύ αργότερα από το χρονικό σημείο στο οποίο διαδραματίζεται το σενάριο της θεωρίας Κουργκάν. Και αυτή η κριτική του Renfrew στην παραδοσιακή θεωρία υπήρξε το πρελούδιο, θα λέγαμε, η εισαγωγή προκειμένου να διατυπώσει αργότερα την δική του θεωρία, μέσω της οποίας προσπάθησε να συνδέσει το Ινδοευρωπαϊκό πρόβλημα με μια διαδικασία αρχαιολογικά πολύ καλύτερα τεκμηριωμένη. Και η διαδικασία αυτή ήταν οι απαρχές της γεωργίας στις διάφορες περιοχές του κόσμου και κυρίως οι απαρχές της γεωργίας στον δυτικό ευρασιατικό χώρο. Οι απαρχές αυτές συνδέονται με την λεγόμενη έφορη Μισέλιου, το βόρειο άκρο της Αραβικής Χερσονήσου, όπου έχουμε τα πιο πρώιμα δείγματα για την εξημέρωση των συγκεκριμένων ζωικών και φυτικών μορφών που οδήγησαν στην εδραίωση του νεολιθικού πολιτισμού, δηλαδή στην εδραίωση της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της μόνιμης εγκατάστασης. Πιο συγκεκριμένα, ωστόσο, ο Renfrew εστίασε την προσοχή του στην αμέσως δυτικότερη περιοχή της έφορης Μισελίνου, την περιοχή της Μικράς Ασίας.
Και υπήρχαν δύο λόγοι γι' αυτό. Ο πρώτος λόγος είναι ότι, όπως είναι γνωστό, στη Μικρά Ασία ομιλούνταν ήδη από την αρχαιότητα Ινδοευρωπαϊκές γλώσσες. Για την ακρίβεια, τα πιο πρώιμα δείγματα της Ινδοευρωπαϊκής γλωσσικής οικογένειας προέρχονται από τη Μικρά Ασία και είναι αυτά της χετιτικής γλώσσας, της γλώσσας του μεγάλου βασιλείου που άνθησε στη Μικρά Ασία, σχεδόν παράλληλα με τον Μυκηναϊκό πολιτισμό στην Ελλάδα. Υπήρχε όμως και ένας άλλος λόγος που ο Ρέμφριο έθεσε στο επίκεντρο της θεωρίας του τη Μικρά Ασία, και αυτός είναι ότι η Μικρά Ασία βρίσκεται στην αφετηρία της διαδικασίας εξάπλωσης του νεολιθικού πολιτισμού από Ανατολάς προς Δυσμάς. Η Μικρά Ασία είναι η περιοχή από την οποία μοιάζει να ξεκινά η διαδικασία εκείνη διάχυσης, δηλαδή εξάπλωσης του νεολιθικού πολιτισμού, που μέσα σε περίπου 3-3.500 χρόνια οδήγησε τον νεολιθικό πολιτισμό να επεκταθεί και να εδρεωθεί σχεδόν στο σύνολο της Ευρώπης, ακολουθώντας δύο ουσιαστικά διαδρόμους εντός εισαγωγικών, έναν μεσογειακό διάδρομο και έναν παραδουνάβιο διάδρομο, πιο υπηρετικό, ο οποίος οδήγησε τον νεολιθικό πολιτισμό στην κεντρική Ευρώπη. Πώς έγινε αυτή η μεταφύτευση του νεολιθικού πολιτισμού? Είναι ένα ζήτημα που ακόμα και σήμερα συζητείται στον χώρο της προϊστορικής αρχαιολογίας. Ο Ρέμφρι, ωστόσο, στην αρχική εκδοχή της θεωρίας του, θεώρησε ότι η διαδικασία αυτή είχε λάβει χώρα μέσω μετακινήσεων πληθυσμιακών ομάδων, πρώιμων γεωργών από την περιοχή της Μικράς Ασίας, που οι ομάδες αυτές, εξαπλούμενες στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, μεταφύτευαν όχι μόνο την το νέο τρόπο ζωής, τη νέα διατροφική στρατηγική της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, αλλά και την γλώσσα τους. Θεώρησε ότι είναι η πρώτο Ινδοευρωπαϊκή γλώσσα, η γλώσσα εκείνη η οποία επρόκειτο να διακλαδωθεί κατά την εξάπλωση του νεολιθικού πολιτισμού στις διάφορες περιοχές της Ευρώπης, στους διάφορους κλάδους, και έτσι η εξάπλωση του νεολιθικού πολιτισμού με τα δικά της βέλη, όπως τα βλέπουμε εδώ αριστερά, να αποτελέσει, σύμφωνα με αυτή την άποψη, την ακριβή αντιστοιχεία του οικογενειακού δέντρου των Ινδοευρωπαϊκών γλωσσών, όπως το βλέπουμε εδώ στα δεξιά. Και βεβαίως ο Ρέμφρι προσπάθησε να τεκμηριώσει αυτήν την άποψη χρησιμοποιώντας και ένα μαθηματικογενές μοντέλο, το λεγόμενο μοντέλο του κύματος προώθησης, βάσει του οποίου προσπάθησε να τεκμηριώσει ότι στην αφετηρία αυτών των πληθυσμιακών μετακινήσεων βρισκόταν μια δημογραφική διαδικασία. Μια διαδικασία δημογραφικής έκρηξης, θα λέγαμε, των εκάστοτε πληθυσμιακών ομάδων που προσλάμβαναν και εφάρμοζαν την γεωργοκτηνοτροφική οικονομία, και καθώς η εισαγωγή αυτής της νέας διατροφικής στρατηγικής οδηγούσε σε μεγάλη δημογραφική αύξηση, κάθε νέα γενεά αγροτών ήταν αναγκασμένη σιγά σιγά να επεκτείνεται στο χώρο, χωρίς να έχει οπωσδήποτε την πρόθεση μιας στοχευμένης μετανάστευσης, καθίστατο αναπόφευκτο το να επεκτείνεται σιγά σιγά προς ανέβρεση νέων καλλιεργήσιμων γεών, και έτσι να έχουμε ένα μοντέλο ακούσιας, θα λέγαμε, ειρηνικής μετακίνησης και πληθυσμιακής εξάπλωσης, βάση της οποίας και με βάση τους υπολογισμούς του κύματος προώθησης θα μπορούσε όντως ο νεολιθικός πολιτισμός και ο πληθυσμός των πρώιμων γεωργών της Μικράς Ασίας να έχει απικήσει κατά κάποιο τρόπο σχεδόν όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο μέσα σε έναν ορίζοντα 3.500 ετών. Η αρχική διατύπωση της θεωρίας του Ρέμφρι ήταν σίγουρα μια πολύ ευφυής απόπειρα εκμοντερνισμού του Ινδοευρωπαϊκού προβλήματος από τη σκοπιά πάντοτε της αρχαιολογίας. Διότι όντως συνέδεε την συζήτηση αυτή για το Ινδοευρωπαϊκό πρόβλημα με μια αρχαιολογική και πολιτισμική διαδικασία πολύ καλύτερα τεκμηριωμένη σε σχέση με τις μεταναστεύσεις της θεωρίας που έκανε. Όσο ευφυής, ωστόσο, ήταν η θεωρία του Ρέμφριου για τη δυτική ζώνη εξάπλωσης των Ινδοευρωπαϊκών γλωσσών, άλλο τόσο προβληματική ήταν για την ανατολική ζώνη της εξάπλωσής του. Και αυτό διότι στην προσπάθεια κανείς να εξαγάγει αυτό το μοντέλο του κύματος προώθησης από την Ανατολία προς την Κεντρική Ασία, προσέκρουε αναγκαστικά σε μια ενδιάμεση ζώνη μη Ινδοευρωπαϊκών γλωσσών, τη ζώνη της Μεσοποταμίας, του Ελάμ και του Καυκάσου, όπου είναι γνωστό ότι από τα τέλη της 4ης χιλιετίας π.Χ., όπου έχουμε ορισμένα από τα πιο πρώιμα γραπτά μνημεία της ανθρωπότητας,
οι γλώσσες που καταγράφονται δεν είναι ινδοευρωπαϊκές. Γι' αυτό ο Ρένφρυ ήδη από τη δεκαετία του 80 προσπάθησε να διατυπώσει και μια εναλλακτική υπόθεση, η οποία μοιάζει σε σημαντικό βαθμό με την παραδοσιακή θεωρία Κουργκάν και η οποία αποδίδει τον εξινδοευρωπαϊσμό της Κεντρικής Ασίας σε ομάδες έφυπων νομάδων της Στέπας, οι οποίες μέσω της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της περιοχής των Στεπών θεώρησε ότι θα μπορούσαν να έχουν διεισδύσει στην περιοχή της Ινδίας και να έχουν όχι οπωσδήποτε επιφέρει, αλλά αξιοποιήσει, εκμεταλλευτεί το τέλος του λεγόμενου πολιτισμού της κοιλάδας του Ινδού, της όριμης χαραπίου περίοδου, όπως λέγεται, την περίοδο αυτή που είναι μεταξύ του 2600 και του 1900 π.Χ. Η υπόθεση αυτή φάνταζε επίσης προβληματική, διότι ο πολιτισμός της κοιλάδας του Ινδού σε αυτήν την φάση, στην όψιμη, στην όριμη φάση της χαραπίου περίοδου, υπάρχουν επιχειρήματα που τον συνδέουν οργανικά με τις νεολιθικές απαρχές σε αυτήν την περιοχή και βεβαίως και τις μεταγενέστερες περιόδους, δηλαδή από το 1900 π.Χ. και μετά, υπάρχουν αρχαιολογικά επιχειρήματα για να τις δει κανείς όχι ως περιόδους στις οποίες έλαβε χώρα μια μεγάλη γλωσσική και πληθυσμιακή αντικατάσταση, αλλά ως περιόδους μιας πληθυσμιακής περισσότερο και πολιτισμικής αποδιοργάνωσης, σαν αυτή που χαρακτήριζε και τον ελληνικό κόσμο, την επαύριο της κατάρρευσης των Μυκηναϊκών ανακτόρων και πριν την αναδιοργάνωση του ελληνικού πολιτισμού στους πρώιμους ιστορικούς χώρους. Προβλήματα, ωστόσο, με τη θεωρία του Ρένφρυ υπάρχουν, η αλήθεια είναι, σε σχέση και με την δυτική ζώνη εξάπλωσης, και εδώ βλέπουμε ενδεικτικά ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα, που είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περιπλοκή, πιο σωστά, της θεωρίας του Ρένφρυ, που είναι η διαφορετική μετανεολιθική γλωσσική εξέλιξη σε ηπειρωτική Ελλάδα και Κρήτη. Τι σημαίνει αυτό? Εδώ ο Ρένφρυ, όπως θυμόμαστε, σύμφωνα με τη θεωρία του, θεώρησε ότι από την Μικρά Ασία έλαβε χώρα μια πληθυσμιακή και γλωσσική μεταφύτευση και στην Ελλάδα και στην Κρήτη κατά την 6η χιλιετία π.Χ. Οι πρώτοι γεωργοί μεταφύτευσαν, σύμφωνα με αυτή την άποψη, την πρωτοϊνδοευρωπαϊκή γλώσσα. Όμως, μερικές χιλιετίες αργότερα, στη δεύτερη χιλιετία π.Χ., βλέπουμε στην Ελλάδα και στην Κρήτη να μην ομιλείται η ίδια γλώσσα, αλλά να έχουμε στη μεν Ελλάδα την ελληνική γλώσσα των πινακίδων της γραμμικής Β, ενώ στην Κρήτη να έχουμε τις ακόμα άγνωστες γλώσσες που καταγράφονται με τις μινωικές γραφές, την γραμμική Α και την κρητική ιερογλυφική γραφή. Και αυτή η διαφορά, η γλωσσική, η διαφορετική μετανεολιθική γλωσσική εξέλιξη σε Ελλάδα και Κύπρο υφίσταται παρά το ότι και στις δύο περιοχές έχουμε ίχνη του λεγόμενου προελληνικού υποστρώματος. Θα θυμηθούμε εδώ τη Ζόμινθο στην Κρήτη και την Αμάρινθο στην Εύβοια, ή την Τίλισσο στην Κρήτη και την Άργησα στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Μια ενδιαφέρουσα λοιπόν περιπλοκή που μοιάζει να δυσχεραίνει λίγο την εφαρμογή εδώ της θεωρίας του Ρένφρυ. Κατά ηρωνικό τρόπο, ωστόσο, προέκυψαν τα τελευταία χρόνια και κάποιες άλλες αντενδείξεις σε ό,τι αφορά την θεωρία του Ρένφρυ, οι οποίες συνδέονται με την μία από τις επιστήμες εκείνες τις οποίες ιδιαίτερα προώθησε και ο Κόλιν Ρένφρυ, ένας από τους εισηγητές του θετικισμού στην αρχαιολογία. Πρόκειται για την επιστήμη της πληθυσμιακής γενετικής που τις τελευταίες δεκαετίες επιθυμεί και έχει καταφέρει να παρέμβει δυναμικά, θα λέγαμε, στη μελέτη των προϊστορικών πληθυσμών γενικότερα στον ευρασιατικό χώρο. Και εδώ φαίνεται ότι όλες οι μελέτες του DNA και γενικά οι μελέτες της πληθυσμιακής γενετικής δεν υπήρξαν ως τώρα, θα λέγαμε, πολύ ευνοϊκές για τη θεωρία του Ρένφρυ. Για παράδειγμα, οι θεωρίες των παλαιότερων κλασικών βιοχημικών συστημάτων αλλά και οι μελέτες του σύγχρονου DNA φάνηκε να υποδηλώνουν ότι το αποτύπωμα των πρώιμων γεωργών αποτελούσε μάλλον ένα μικρό ποσοστό της σύγχρονης ποικιλομορφίας, κάτι που υποδηλώνει ότι πιθανότατα το κύμα προώθησης που είχε εικάσει ο Ρένφρυ δεν είχε αυτή την ισχύ, αλλά προσέκρουσε στους μεσολιθικούς πληθυσμούς που από ένα σημείο και μετά προσέλαβαν απλά την ιδέα του νεολιθικού πολιτισμού, ενώ τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 5-6 χρόνια έχουν υπάρξει και μερικές ακόμα πιο φιλόδοξες θεωρίες, φιλόδοξες έρευνες, με συγχωρείτε, της πληθυσμιακής γενετικής,
οι οποίες προσπαθούν κατά κάποιο τρόπο να αναβιώσουν την θεωρία Κουργκάν, και βλέπετε εδώ μία από αυτές τις δημοσιεύσεις όπου αξίζει κανείς να δώσει προσοχή στον ίδιο τον τίτλο της δημοσίευσης, έναν τίτλο ο οποίος δεν έχει σχεδόν ούτε μία λέξη που να παραπέμπει στην επιστήμη της γενετικής. Αντίθετα, όλες οι λέξεις του τίτλου παραπέμπουν στις επιστήμες πιο πολύ της αρχαιολογίας και της γλωσσολογίας. Massive migration from the steppe was a source for Indo-European languages in Europe, μας λέει ο τίτλος αυτής της μελέτης, και αξίζει να προσέξουμε και τη διατύπωση was a source και όχι was the source of Indo-European languages in Europe. Περί τίνος πρόκειται εδώ, πρόκειται για μελέτες οι οποίες μελετούν αρχαίο DNA, έναν περιορισμένο αριθμό δειγμάτων, σκελετικών καταλήπων από προϊστορικούς τάφους σε αυτές τις περιοχές, εν προκειμένου της Ανατολικής Ευρώπης και της περιοχής των Στεπών, οι οποίες μοιάζουν να υποδηλώνουν ότι κατά την τρίτη χιλιετία π.Χ. υπήρξε μία μετακίνηση, μία μετανάστευση πληθυσμών από την σφαίρα του πολιτισμού Γιαννάγια στην περιοχή των Στεπών προς την δυτικότερη περιοχή του πολιτισμού της σχοινοειδούς κεραμικής, αυτό που βλέπουμε εδώ με την αγγλική ονομασία Cordware. Και αυτά τα πορίσματα της γενετικής γίνεται μία προσπάθεια να συνδεθούν με το Ινδοευρωπαϊκό πρόβλημα, και όχι γενικά με το Ινδοευρωπαϊκό πρόβλημα, αλλά με μία συγκεκριμένη θεωρία περί του Ινδοευρωπαϊκού προβλήματος, που είναι βεβαίως η θεωρία Κουργκάν. Και βεβαίως τόσο αυτά τα πορίσματα, αλλά κυρίως ο τρόπος με τον οποίο αρκετοί εκπρόσωποι της γενετικής προσπαθούν να τα συσχετίσουν με το Ινδοευρωπαϊκό πρόβλημα, έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλές φορές έντονης κριτικής από τη σκοπιά της αρχαιολογίας, και θα ήθελα εδώ να συστήσω ένα άρθρο ενός πολύ σημαντικού, ενός πολύ αξιόλογου Γερμανού συναδέλφου, του Μάρτιν Φούρχολτ, με τον τίτλο «Massive Migrations, the impact of recent ancient DNA studies on our review of third millennium Europe», ένα άρθρο ελεύθερης πρόσβασης, το οποίο παραθέτει ο Φούρχολτ πάρα πολύ ωραία τα σημεία κριτικής τα οποία μπορούν να ασκηθούν στις μελέτες αυτές της πληθυσμιακής γενετικής. Πάρα πολλά θεωρητικά και μεθοδολογικά προβλήματα, δηλαδή το ότι εξισώνονται μεμονωμένα σκελετικά δείγματα με ολόκληρους αρχαιολογικούς πολιτισμούς. Οι οποίοι αρχαιολογικοί πολιτισμοί τι είναι? Είναι ουσιαστικά ένα εργαλείο ομαδοποίησης των αρχαιολογικών καταλήπων εκ μέρους της σύγχρονης αρχαιολογίας. Παρά τα αυτά, όπως ακριβώς και την εποχή του Κοσίνα, γίνεται εδώ μια προσπάθεια να εξισωθούν αρχαιολογικοί πολιτισμοί με συμπαγείς εθνογλωσσικές ομάδες της προϊστορίας, και να γίνει μετά λόγος για μεταναστεύσεις, και μάλιστα μαζικές μεταναστεύσεις, χωρίς να προσδιορίζεται τι ακριβώς εννοεί κανείς κάθε φορά με τον όρο μετανάστευση, διότι στον χώρο της αρχαιολογίας υπάρχει μια ολόκληρη πλέον αναλυτική μελέτη και διαμόρφωση μιας ολόκληρης τυπολογίας διαφορετικών μορφών μετανάστευσης. Δηλαδή το ζήτημα δεν είναι τόσο απλό, είναι στην πραγματικότητα πολύ πιο σύνθετο, και γεννάται βεβαίως σίγουρα εδώ το ερώτημα αν αυτές οι μελέτες της γενετικής αποτελούν και προσφέρουν όντως μία ουδέτερη επιδιαιτησία η οποία διαφωτίζει σε σχέση με το ποια από τις διαφορετικές θεωρίες για το Ινδοευρωπαϊκό πρόβλημα είναι πιο σωστή, ή αποτελεί πιο πολύ αυτό που ο Αμερικανός φιλόσοφος της επιστήμης, ο Τόμας Κουν, θα χαρακτήριζε επίλυση γρίφων στο πλαίσιο ενός ισχύοντος, ισχυρού παραδείγματος, paradigm, όπως είναι αυτό της παραδοσιακής θεωρίας για την κοιτίδα και διασπορά των Ινδοευρωπαϊκών γλωσσών. Έχουμε δηλαδή εδώ ένα ζήτημα το οποίο δεν είναι μόνο επιστημονικό, ενδεχομένως να είναι και επιστημολογικό, και μέσα από αυτόν τον βαθύτερο επιστημολογικό στοχασμό ενδεχομένως να ανοίγονται και κάποιες άλλες προοπτικές για το Ινδοευρωπαϊκό πρόβλημα που θα δούμε ευθύς αμέσως, αφού συνοψίσουμε τα προβλήματα της θεωρίας του Ρένφριου, που είναι κατά την άποψη πάντοτε του ομιλούντος η μη πιστική ερμηνεία της διασποράς του Ινδοϊρανικού και του Χαρικού κλάδου, η μη Ινδοευρωπαϊκή σφήνα των γλωσσών της Μεσοποταμίας, του Ιράν και του Καυκάσου, η διαφορετική μετανεολιθική γλωσσική εξέλιξη σε Ελλάδα και Κρήτη, η απουσία που έχει επίσης επισημανθεί πρώτων Ινδοευρωπαϊκών όρων για τη γεωργική οικονομία, καθώς και οι γενετικές αντενδείξεις απέναντι στις οποίες ο Ρένφριου έχει επιστρατεύσει ένα
πολύ αξιόλογο αντεπιχείρημα ότι υπάρχει μια έλλειψη ανάλογων ερευνών από την Ανατολία, από τη Μικρά Ασία, που θα μπορούσαν να συνηγορήσουν υπέρ μιας παλιότερης μετακίνησης πληθυσμών στην Ευρώπη και από την περιοχή αυτή. Είναι λοιπόν μια διαρκής συζήτηση και διαρκής διαπάλη, θα λέγαμε, ανάμεσα σε αυτές τις δύο παραδοσιακές προσεγγίσεις, στην θεωρία Κουργκάν, που ευθύς εξ αρχής ήταν πιο συμβατή και με τον τρόπο που αντιλαμβάνεται συνήθως η ιστορικοσυγκριτική γλωσσολογία τα πράγματα, και η λίγο πιο αιρετική, θα λέγαμε, θεωρία του Ρένφρυ, η οποία είναι όμως πολύ πιο συμβατή με την αρχαιολογική οπτική. Εάν όμως η θεωρία του Ρένφρυ μπορεί να χαρακτηριστεί μία φορά αιρετική, υπάρχει και μία άλλη προσέγγιση που είναι πολύ περισσότερες φορές αιρετική και είναι αυτή που θέλει να καταδείξει την πιθανότητα ενδεχομένως να πρέπει να δεχθούμε μία προνεολιθική ηλικία της Ινδοευρωπαϊκής γλωσσικής οικογένειας και να συνδέσουμε την κοιτίδα και διασπορά των Ινδοευρωπαίων με διαδικασίες πολύ παλαιότερες όπως αυτές που οδήγησαν στην εδραίωση του ίδιου μας, του ανθρωπολογικού είδους, του Homo sapiens, στον ευρωπαϊκό χώρο κατά την λεγόμενη ανώτερη παλαιολιθική εποχή στην Ευρώπη. Είναι μία υπόθεση βεβαίως καθόλου μειοψηφική, μία υπόθεση αιρετική, η οποία ωστόσο μπορεί να μην φαντάζει και τόσο αδιανόητη αν ρίξουμε μια ματιά σε άλλες περιοχές του κόσμου, όπως για παράδειγμα στην Αυστραλία, όπου εκεί, από όσο γνωρίζω, δεν φαντάζει αδιανόητο να δεχθεί κανείς ότι οι γλώσσες που ως ένα βαθμό μιλούνται σήμερα από τους ηθαγενείς, τους γηγενείς κατοίκους της Αυστραλίας, τους λεγόμενους αβορίγινες, θα μπορούσαν να ανάγονται ακόμα και στον πιο πρώιμο ορίζοντα κατοίκησης των περιοχών της Αυστραλίας, αυτής της περιοχής κατά την ανώτερη παλαιολιθική περίοδο. Σε ό,τι αφορά την Ευρώπη βεβαίως, αυτή η, ακόμα και η διατύπωση, πόσο μάλλον αποδοχή μιας τέτοιας άποψης, θα προϋπέθεται μια τελείως διαφορετική αντίληψη, μια πλήρη αλλαγή παραδείγματος, θα λέγαμε, η οποία ωστόσο και αυτή δεν φαντάζει, τουλάχιστον ως προς κάποιες επιμέρους πτυχές του ζητήματος, και τόσο αδιανόητη, διότι θυμάστε που είδαμε ήδη μια πρώτη μετατόπιση της έρευνας σε σχέση, για παράδειγμα, με τους κοινούς όρους που αφορούν το άλογο, πως κάποτε το άλογο συνδεόταν με την σφαίρα του πολεμικού άρματος και στην πορεία συνδέθηκε πιο πολύ με τον πρώιμο ορίζοντα εξημέρωσης των αλόγων λίγες χιλιάδες χρόνια πιο πριν στην περιοχή των στεπών. Και βεβαίως σήμερα, σε αντίθεση με τον 19ο αιώνα, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι γνώριζαν, ήταν εξοικειωμένοι με τα άγρια άλογα από πολύ πιο πρώιμες περιόδους, όπως μας δείχνει αυτή η υπέροχη βραχογραφία από το σπήλαιο του Σοβέ στη Νότια Γαλλία της ανώτερης παλαιολιθικής περίοδου. Βεβαίως, το να μεταφέρει κανείς τη συζήτηση σε αυτόν τον τόσο πρώιμο χρονικό ορίζοντα προϋποθέτει άλλης φύσεως περιπλοκές, αλλά δεν είναι τυχαίο ότι υπήρξαν ήδη από τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα αρχαιολόγοι όπως πολύ σημαντικός Γερμανός μελετητής της παλαιολιθικής Ευρώπης, ο Herbert Kuhn, ο οποίος διατύπωσε αυτήν την υπόθεση τη δεκαετία του 30, ότι δηλαδή κατά την ανώτερη παλαιολιθική εποχή στην Ευρώπη έχουμε έναν ορίζοντα μιας πολιτισμικής ομοιομορφίας που θα μπορούσε να ανάγεται σε κοινές γλωσσοπολιτισμικές καταβολές σε αυτή την φάση στην Ευρώπη. Περιπλοκές, ωστόσο, όπως είπα και πριν, είναι πολλές, διότι εδώ εμπλέκονται και πολλά άλλα ζητήματα, όπως για παράδειγμα από πού προέκυψε ο ανατομικός σύγχρονος άνθρωπος στον ευρασιατικό χώρο. Προέκυψε από μία κατεύθυνση, όπως μας λέει το παραδοσιακό μοντέλο Out of Africa, ή υπήρξε μία τελείως διαφορετική διαδικασία, όπως εικάζουν οι διάφορες εκδοχές πολυεστιακής υπόθεσης, που εικάζουν ότι θα μπορούσε ο ανατομικός σύγχρονος άνθρωπος να έχει απλά αποκρυσταλωθεί σε διάφορες περιοχές του κόσμου από το παλαιότερο παλαιοανθρωπολογικό περιβάλλον στις διάφορες περιοχές. Το μόνο σίγουρο είναι ότι κατά την ανώτερη παλαιολιθική εποχή έχουμε την εξάπλωση και εδραίωση του Homo sapiens, του ανατομικού σύγχρονου ανθρώπου, και στην Ευρώπη και στην Κεντρική Ασία, ακριβώς δηλαδή στον ευρύτερο αυτό χώρο, ο οποίος είναι ο χώρος εξάπλωσης των μεταγενέστερων ινδοευρωπαϊκών γλωσσών. Και γεράται εδώ το ερώτημα εάν είναι αυτή η περίοδος με την οποία θα μπορούσε να συνδεθεί αυτή
η διαδικασία της εξάπλωσης των ευρωπαϊκών γλωσσών και αν τότε είναι που ξεκινά μία βραδύτατη διαδικασία η οποία οδήγησε βεβαίως πολύ αργότερα στην αποκρυστάλλωση των επιμέρους συνδευευρωπαϊκών κλάδων της Ευρώπης, με ορόσημο σίγουρα την εδραίωση, την εισαγωγή του νεολιθικού πολιτισμού, ο οποίος νεολιθικός πολιτισμός οδήγησε στο φαινόμενο της μόνιμης εγκατάστασης, το οποίο πιθανότατα έπαιξε έναν ουσιαστικό ρόλο στην διαφοροποίηση και στην απόκληση μεταξύ των διάφορων γλωσσικών κοινοτήτων της Ευρώπης. Αυτό το σενάριο, βεβαίως θα ήθελα εδώ να επαναλάβω ότι είναι ένα σενάριο το οποίο αυτή τη στιγμή είναι μειοψηφικό, είναι σίγουρα εντός εισαγωγικών, να βάλουμε τη λέξη, αιρετικό, είναι πολύ πιο ασύμβατο σε σχέση με την παραδοσιακή αντίληψη της ιστορικοσυγκριτικής γλωσσολογίας, σε σχέση ακόμα και με τη θεωρία του Ρένφριου. Είναι όμως ένα σενάριο το οποίο έχει και ένα ιδιαίτερο πλεονέκτημα κατά την άποψή μου, ότι οδηγεί σε μια πιο πιστική ανασύνθεση της γλωσσικής προϊστορίας του Αιγαίου, στο πλαίσιο της οποίας μπορούμε να καταλάβουμε πολύ πολύ καλύτερα και με πολύ σαφέστερο τρόπο πώς μπορεί να ερμηνευτεί και αυτό το μυστηριώδες προελληνικό υπόστρωμα, το οποίο στο πλαίσιο αυτής της οπτικής μπορεί να συνδεθεί όντως με τη μεταφύτευση του νεολιθικού πολιτισμού από τη Μικρά Ασία προς την Ελλάδα κατά την 7η χιλιετία, μια μεταφύτευση του νεολιθικού πολιτισμού η οποία είχε γλωσσικές παρενέργειες, σε μια Ελλάδα όμως, στην οποία, σύμφωνα με αυτή την άποψη, ήταν ήδη παρούσα η πρωτοελλαδική γλώσσα, η πρωτοελληνική γλώσσα. Άρα, ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι μεταφύτευσαν τον νεολιθικό πολιτισμό σε αυτό το σενάριο? Ήταν οι εξ Ανατολίας πρώιμοι γεωργοί, οι ομιλητές της πρωτοανατολιακής γλώσσας, οι οποίοι μεταφύτευσαν στην άλλη πλευρά του Αιγαίου αυτό που στο πλαίσιο αυτής της οπτικής πρέπει να μετονομαστεί βεβαίως σε μεθεληνικό υπέρστρωμα, με την ιδέα ότι όπως ακριβώς αργότερα ο γλωσσικός ορίζοντας, ο σλαβικός των μεσαιωνικών χρόνων που αποτυπώνεται σε βουνά όπως η Βαράσοβα και η Κλόκοβα υπήρξε ένας μεθεληνικός γλωσσικός ορίζοντας, με την ίδια λογική ερμηνεύεται εδώ και το λεγόμενο προελληνικό υπόστρωμα, το οποίο σύμφωνα με αυτή την άποψη θα μπορούσε να ερμηνευθεί και αυτό ως μία δευτερογενής γλωσσική επίδραση στην ηπειρωτική Ελλάδα και να ερμηνευθεί με αυτόν τον τρόπο επίσης πιστικά και η διαφορετική μετανεολιθική γλωσσική εξέλιξη σε ηπειρωτική Ελλάδα και Κρήτη. Διότι με αυτόν τον τρόπο αντιλαμβανόμαστε ότι το γλωσσικό αυτό στρώμα εξαπλώθηκε και στην ηπειρωτική Ελλάδα και στην Κρήτη. Στην ηπειρωτική όμως Ελλάδα δεν μπόρεσε να επικρατήσει, επικράτησε η ελληνική γλώσσα, ενώ στην Κρήτη, όπου πιθανώς να μην είχε επεκταθεί το πρώτο ελληνικό γλωσσικό περιβάλλον, επικράτησε η πρωτοανατολιακή γλωσσική αυτή δεξαμενή, την οποία τη βρίσκουμε αργότερα στις πινακίδες της γραμμικής Α και της κρητικής ιερογλυφικής γραφής. Με αυτόν τον τρόπο θα είχαμε ένα τέρμινος αντεκβέμ για τη διαμόρφωση της πρωτοελληνικής γλώσσας, το οποίο τοποθετείται στις αρχές της νεολιθικής εποχής, της εποχής εκείνης δηλαδή που σύμφωνα με αυτό το σενάριο είναι το πιο όψιμο σημείο όπου μπορούμε να εικάσουμε ότι η πρωτοελληνική γλώσσα υπήρχε στην Ελλάδα και ήταν ήδη κατά το μάλλον η γείτον διαμορφωμένη. Η συνύπαρξη αυτή, η πιθανή συνύπαρξη του πρώτου ελληνικού και του πρώτου ανατολιακού περιβάλλοντος δεν είχε βεβαίως προδιαγεγραμμένη έκβαση. Η σταδιακή επικράτηση της ελληνικής γλώσσας δεν ήταν προδιαγεγραμμένη. Πιθανότατα συνέβη στο πλαίσιο διαδικασιών και πολιτισμικών φαινομένων, όπως ίσως η εξάπλωση των χαρακτηριστικών του πολιτισμού των κτηρίων με διαδρόμους κατά την τρίτη χιλιετία, όπου βλέπουμε εδώ σε επίπεδο αρχαιολογικό όντως την υπερτοπική εξάπλωση συγκεκριμένων πολιτισμικών φαινομένων. Στο σημείο αυτό, για να φτάσουμε σιγά σιγά στο τέλος αυτής της ομιλίας, πρέπει να θέσουμε και το ερώτημα, έχοντας περιγράψει σε αδρές γραμμές αυτό το εξαιρετικά σύνθετο πρόβλημα, πρέπει να θέσουμε το ερώτημα εν τέλει ποια είναι η σημασία αυτής της αναζήτησης για εμάς σήμερα. Και αυτό που θα ήθελα εδώ να τονίσω τελειώνοντας είναι ότι για εμάς σήμερα αυτή η περιδιάβαση μέσα στο χάος, θα λέγαμε, της προϊστορίας των αιώνων και των χιλιετιών αυτών μπορεί να οδηγήσει σε κάποια διδάγματα και ένα από αυτά
είναι ότι εν τέλει να μην είναι πλέον και τόσο χρήσιμη η αυτή η αρχαιγωνιστική συζήτηση και έμφαση περί της εθνικής συνέχειας, όσο χρήσιμη είναι, πολύ πιο χρήσιμη δηλαδή, η διάκριση των διαφορετικών διαστάσεων της πολιτισμικής ταυτότητας. Μέσα δηλαδή σε όλο αυτό το διάβα των αιώνων και των χιλιετιών, μπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι οι διαφορετικές αυτές διαστάσεις δεν ταυτίζονται πάντα. Δεν ταυτίζεται πάντα η γλώσσα, η γλωσσική διάσταση, ούτε με την εθνική, ούτε με τη θρησκευτική, ούτε με την ευρύτερη πολιτισμική ή κοινωνικο-ανθρωπολογική διάσταση. Να το πω διαφορετικά και ίσως πιο απλά, έχουν αναπτυχθεί πολλοί και διαφορετικοί μεταξύ τους ελληνικοί πολιτισμοί και ιδιαίτερα σημαντικό είναι το να συνειδητοποιεί κανείς το φαινόμενο της εναλλαγής ή συνύπαρξης διαφορετικών μορφών κοινωνικής πολυπλοκότητας στο πλαίσιο του ίδιου ευρύτερου πολιτισμού. Του γνωρίζουμε, για παράδειγμα, και πολλές φορές συνδέουμε τον ελληνικό πολιτισμό λίγο μονοδιάστατα με τους μεγάλους αστικούς πολιτισμούς του αρχαίου κόσμου, των κλασικών, των ελληνιστικών χρόνων, με τις μεγάλες μητροπόλεις, θα μπορούσε να τις πει κανείς και προδρόμους των μητροπόλεων του σύγχρονου κόσμου, όπως ήταν η Αλεξάνδρεια ή αργότερα η Κωνσταντινούπολη. Όμως, οι πιο πολύπλοκες αστικές αυτές εκδοχές ελληνικού πολιτισμού συνυπήρχαν ή εναλλάσσονταν και με πιο παραδοσιακές μορφές, ήδη από την αρχαιότητα, αλλά ιδίως από τα μέσα της πρώτης χιλιετίας προ Χριστού και μετά, της πρώτης χιλιετίας μετά Χριστόν και μετά, όπου βλέπουμε να υπάρχει μία αποαστικοποίηση στον ελλαδικό ιδιοσφόρο και διείσδυση πληθυσμιακών ομάδων που χαρακτηρίζονταν από πιο απλές κοινωνικές δομές, αρχικώς μη ελληνόφωνες ομάδες, όπως για παράδειγμα οι Αρβανίτες, οι Βλάχοι, οι οποίες συνυπήρξαν και εν τέλει ενσωματώθηκαν στο ευρύτερο σώμα της νεοελληνικής γλωσσικής και εθνικής ταυτότητας και συνυπήρξαν και με άλλες και πιο γηγενείς ομάδες που επίσης είχαν ή διαμόρφωσαν ένα μη αστικό, πιο παραδοσιακό πολιτισμικό προφίλ ως απόρρια και των χαρακτηριστικών ιδίως του ελλαδικού χώρου. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο ελλαδικός χώρος είναι κατά 80% ορεινός και ημιορεινός και αυτό το ανάγλυφο διευκόλυνε κατά καιρούς την απόσυρση πληθυσμών σε περιόδους κρίσεων ή και την προσέλκυση αγροτοπιμενικών πληθυσμών από άλλες περιοχές, οδηγώντας σιγά σιγά στην ανάπτυξη διαφόρων εκδοχών της ανθρωπολογίας του μη αστικού χώρου και σε φαινόμενα έντονα από αστικοποίησης, για να φτάσουμε στις αρχές του 19ου, αλλά ακόμα και του 20ου αιώνα, να έχουμε μια κατάσταση σε ό,τι αφορά τον νεότερο ελληνισμό, η οποία με μια πολύ ελάχιστη δόση χιούμορ θα μπορούσα να διατυπώσω την άποψη ότι συνοψίζεται σε αυτήν την εικόνα που βλέπουμε εδώ από τις αρχές του 20ου αιώνα. Μια εικόνα που τι βλέπουμε. Βλέπουμε στο παρασκήνιο τα ερείπια ενός ένδοξου, προηγμένου, αστικού πολιτισμού της αρχαιότητας και στο προσκήνιο βλέπουμε την πραγματικότητα ενός πιο παραδοσιακού πολιτισμού των νεότερων χρόνων. Για να το πούμε διαφορετικά, στο παρασκήνιο βλέπουμε αυτό με το οποίο συνήθως ταυτιζόμαστε, αυτό το οποίο νομίζουμε ότι είμαστε και στο προσκήνιο αυτό το οποίο ίσως θα προέκυπτε ότι είμαστε εάν προσεγγίσουμε τα πράγματα όχι τόσο μέσα από αυτό που είμαστε, αλλά μέσα από αυτό που κάνουμε. Να θυμηθούμε εδώ αυτό το ωραίο δίδαγμα από την επιστήμη της ψυχολογίας, ότι αυτό το οποίο είμαστε δεν ταυτίζεται τόσο πολύ με αυτό το οποίο πιστεύουμε ότι είμαστε, αλλά ταυτίζεται περισσότερο με αυτό το οποίο κάνουμε, με τις πράξεις μας, τις επιλογές μας, τα πρότυπα συμπεριφοράς μας. Η αντίστοιξη όμως αυτή ανάμεσα σε αυτό που βλέπουμε στο παρασκήνιο αυτής της εικόνας και στο προσκήνιο, δεν πρέπει να γίνεται με όρους ανώτερου και κατώτερου. Δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτό που ο Edward Tylor, ο διάσημος ανθρωπολόγος, διατύπωσε ως άποψη ήδη από τον 19ο αιώνα, ότι ο πολιτισμός είναι τα πάντα. Πολιτισμός είναι και ένας αστικός προηγμένος πολιτισμός, πολιτισμός είναι και ένας πιο παραδοσιακός πολιτισμός και η κάθε κοινωνική δομή έχει τα θετικά της και τα αρνητικά της. Και το να προβούμε σε μία απόλυτη αντίστοιξη ανάμεσα σε συγκεκριμένες, πιο προηγμένες ή πιο πολύπλοκες κοινωνικές δομές και πιο απλές ή πιο παραδοσιακές δομές, να θεωρήσουμε τις μεν αυτονόητα ανώτερες ή θετικότερες ή ηθικότερες και τις άλλες αυτόματα κατώτερες, θα μας οδηγούσε
σε μια διολίσθηση στην σφαίρα της βικτοριανής ανθρωπολογίας του 18ου αιώνα που ταξινομούσε τις κοινωνίες σε μια μονογραμμική εξελικτική γραμμή, τοποθετώντας στην κορυφή αυτής της πυραμίδας βεβαίως τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και καταλήγοντας ως άλοθη του ευρωπαϊκού πολιτισμού και των συμφερόντων της ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας εις βάρος πολλών παραδοσιακών κοινωνιών σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να διολυσθένει ούτε η επιστημονική επιχειρηματολογία αλλά ούτε και ο δημόσιος λόγος σε μοτίβα της βικτοριανής ανθρωπολογίας του 19ου αιώνα και δυστυχώς είναι κάτι που το βλέπουμε αυτό πολύ συχνά, να θυμηθούμε εδώ δημοφιλείς αντιστήξεις ανάμεσα στη Δύση και στην Ανατολή ή τις κοινωνίες που έχουν περάσει διαφωτισμό και αυτές που δεν έχουν, είναι μοτίβα του δημοσίου λόγου στα οποία διατηρείται η απήχηση της βικτοριανής αυτής ανθρωπολογίας του 19ου αιώνα. Το γεγονός ωστόσο ότι δεν πρέπει να διολυσθένουμε σε αυτόν τον μονογραμμικό εξελικτισμό δεν πρέπει να μας κάνει να κλείνουμε τα μάτια στο ότι υπάρχουν εργαλεία μέσα από την ανθρωπολογική μελέτη των παραδοσιακών κοινωνιών τα οποία είναι ιδιαιτέρως κατάλληλα για να προσεγγίσουμε την δική μας νεοελληνική ταυτότητα στον παρόντα χρόνο, όπως για παράδειγμα μια κεντρική έννοια της οικονομικής ανθρωπολογίας, ο όρος reciprocity, για τον οποίο δεν έχουμε κατά ενδιαφέρουσα σύμπτωση μια εδρεωμένη μετάφραση στα ελληνικά. Άλλες φορές το μεταφράζουμε ως αμοιβαιότητα, άλλες φορές ως αμοιβαία διαπροσωπική υποχρέωση ή ως ασύγχρονη ανταπόδοση. Τι είναι η reciprocity? Είναι μια διαπροσωπική συναλλαγή, όπου το πρώτο της σκέλος λαμβάνει χώρα, για παράδειγμα, στον παρόντα χρόνο και το δεύτερο της σκέλος λαμβάνει χώρα σε έναν μελλοντικό χρόνο και μεταξύ των δύο χρόνων δημιουργείται και μεσολαβεί μία περίοδος όπου αιωρείται κατά κάποιο τρόπο η υποχρέωση, η ανάγκη ανταπόδοσης και δημιουργούνται έτσι σχέσεις διαπροσωπικής εξάρτησης. Είναι αυτό το φαινόμενο το οποίο το έχουν εξετάσει διάσημοι ανθρωπολόγοι όπως ο Μαρσέλ Μος, που έχουν μιλήσει για τις λεγόμενες οικονομίες δώρου, οι οποίες κυριαρχούνται από το φαινόμενο της ασύγχρονης ανταπόδοσης, για να χρησιμοποιήσουμε και έναν όρο, τον όρο ασύγχρονος, με τον οποίο είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι οι μετέχοντες στην εξαποστάσεως ψηφιακή εκπαίδευση. Και άλλοι διάσημοι ερευνητές, όπως ο Ούγγρος, ο Καρλ Πολάνη, προσπάθησαν να δημιουργήσουν και μια τυπολογία διαφορετικών μορφών κοινωνικής πολυπλοκότητας και διαφορετικών αντίστοιχων μορφών οικονομικής ανθρωπολογίας, ανάγοντας την reciprocity, την αμοιβαιότητα στις παραδοσιακές κοινωνίες, την αναδιανομή αγαθών στις πιο σύνθετες κοινωνίες, τοπαρχίες και την οικονομία της αγοράς στις πιο νεωτερικές κοινωνίες. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, είμαστε πλέον σε θέση να δεχόμαστε ότι οι διαφορετικές μορφές αυτής της οικονομικής ανθρωπολογίας μπορεί να συνυπάρχουν στους κόλπους της ίδιας κοινωνίας και σε κοινωνίες όπως η ελλαδική και η κυπριακή, όπου είναι ως ένα βαθμό οικονομίες της αγοράς, έχουν αυτό το νεωτερικό στοιχείο, μπορεί να επιβιώνουν σε ουσιώδη βαθμό και πολλά φαινόμενα αμοιβαιότητας, ασύγχρονης ανταπόδοσης, πολλά φαινόμενα reciprocity, που παραπέμπουν βεβαίως σε ένα προφίλ κοινωνικό πιο παραδοσιακό από αυτό που ενδεχομένως θα θέλαμε να ομολογήσουμε ή να πιστέψουμε. Και στη σφαίρα αυτή της παραδοσιακής ανθρωπολογίας βεβαίως οδηγούν και διάφορα άλλα φαινόμενα που προδίδουν μια έλλειψη κουλτούρας διάκρισης ανάμεσα στην δημόσια και στην ιδιωτική σφαίρα, όπως για παράδειγμα φαινόμενα οικογενειοκρατίας και διάφορες άλλες εκδοχές διαπροσωπικής εξάρτησης και σχέσεις, οι οποίες όσο περισσότερο διαπροσωπικές είναι, τόσο πιο παραδοσιακές είναι. Και βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα και η Κύπρος είναι οι μοναδικές χώρες στον κόσμο στις οποίες απαντούν αυτά τα φαινόμενα. Το ζήτημα ωστόσο είναι σε ποιο βαθμό απαντούν αυτά. Ούτε βεβαίως σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι στις χώρες μας, στην Ελλάδα και στην Κύπρο, έχουν τον ίδιο τρόπο λειτουργίας, συμπεριφοράς και αντίληψης, διότι αυτό θα μας μετέφερε στην σφαίρα της λεγόμενης ουσιοκρατίας, που το πόσο λάθος είναι θα το δούμε στις επόμενές μας δύο διαφάνειες. Ας φανταστούμε και ας φέρουμε στο μυαλό μας πόσες φορές διατυπώνουμε, για παράδειγμα, την απόφανση ότι οι Έλληνες είναι ναυτικός λαός, αναφερόμενοι στην σφαίρα της
ναυτικής παράδοσης, από την αρχαιότητα έως την σύγχρονη εποχή, και την ίδια στιγμή ξεχνάμε ότι υπάρχουν πολλές ταυτότητες στους κόλπους του νεότερου ελληνισμού που δεν έχουν καμία σχέση με τη θάλασσα. Υπήρχαν άνθρωποι τις προηγούμενες δεκαετίες, μέχρι τις προηγούμενες δεκαετίες, που πολλές φορές δεν είχαν καν δει τη θάλασσα, κατοικούσαν δηλαδή σε ορεινές περιοχές, είτε της υπηρετικής χώρας, είτε των νησιών, είτε της Κρήτης ιδίως. Και η συνειδητοποίηση αυτής της ποικιλομορφίας είναι πάρα πολύ σημαντική, ακριβώς για να μας πάει στο επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα, το οποίο είναι το να φτάσουμε σε μια μεγαλύτερη πολιτισμική και ανθρωπολογική αυτογνωσία, διερευνώντας σιγά σιγά συστηματικά, όχι αναζητώντας συστηματικά, όχι τη μία και μόνη διαχρονική, ουσιοκρατική ελληνική ταυτότητα, αλλά το ποιες ταυτότητες είναι εκείνες οι οποίες υπερισχύουν σε συγκεκριμένες ιστορικές περιόδους, όπως για παράδειγμα στην περίοδο και στην περιοχή εκείνη της Νότιας Ελλάδας, στην οποία συγκροτήθηκε πριν από 200 χρόνια σιγά σιγά το νέο ελληνικό κράτος. Αυτή η οδός μιας μεγαλύτερης και βαθύτερης πολιτισμικής και ανθρωπολογικής αυτογνωσίας θεωρώ προσωπικά ότι είναι ένα από τα βασικά προτάγματα για τον 3ο αιώνα του ελεύθερου μας βίου και μία από τις βασικές προϋποθέσεις προκειμένου η ελληνική γλώσσα να επιβιώσει και να μην εξαφανιστεί, όπως εξαφανίστηκαν πολλές άλλοτε κρατεές γλώσσες της Ανατολικής Μεσογείου, γλώσσες πανίσχυρων αυτοκρατοριών και βασιλείων, όπως η Χιτιτική, η Αρχαία Αιγυπτιακή, η Ακαδική, η Σουμεριακή. Και η ελληνική γλώσσα δεν έχει βεβαίως υπογράψει κανένα συμβόλαιο με την αιωνιότητα. Είναι μια γλώσσα η οποία και αυτή θα μπορούσε δυστυχώς κάποια στιγμή να εξαφανιστεί. Όμως, μέσα από το δρόμο μιας μεγαλύτερης πολιτισμικής αυτογνωσίας, μπορούμε να φτάσουμε σε εκείνες τις αποφάσεις οι οποίες να μας οδηγήσουν σε μια ευίωνη πορεία προς το μέλλον, να μας οδηγήσουν σε μια αποτελεσματικότερη συμπόρευση με κοινωνίες οι οποίες είναι και πιο έντονα νεωτερικές από εμάς, αλλά και πιο πολύ πληθείς σε επίπεδο δημογραφικό. Μια αυτογνωσία η οποία μπορεί να οδηγήσει εν τέλει μετά από έναν αιώνα, 100 χρόνια από σήμερα, στα 300 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, να υπάρξουν κάποιοι απόγονοί μας, οι οποίοι γιατί όχι, πάλι εδώ στην Ακαδημία Αθηνών, να πραγματοποιήσουν μια ανάλογη εκδήλωση, διατυπώνοντας παρόμοιες ή και πολύ πιο γόνιμες σκέψεις και απόψεις από αυτές που διατυπώσαμε εμείς σήμερα, πάντοτε όμως στην ελληνική γλώσσα. Στο σημείο αυτό, να σας ευχαριστήσω θερμότατα και για την προσοχή, αλλά και για την υπομονή σας να ακούσετε αυτή την ιδιαίτερα μακροσκελή, αλλά θέλω να πιστεύω, ενδιαφέρουσα διάλεξη. Σας ευχαριστώ θερμά. Θεόδωρε, ευχαριστούμε για την απόψινή διάλεξη. Συνηθίζουμε να λέμε ότι καμία συζήτηση περί γλώσσας και πολιτισμού δεν μπορεί να είναι αντικειμενική. Σε αυτήν μοιραία εμφυλοχωρούν παράμετροι κυρίως ιδεολογικές. Απόψε απέδειξες ότι η γενίκευση αυτή είναι εσφαλμένη. Παρουσίασες μία εμπεριστατωμένη, συγκροτημένη, επιστημονικότατη και διεπιστημονικότατη, αντικειμενική, ψύχρεμη και όριμη παρουσίαση για τη γλώσσα και την πολιτισμική ταυτότητα των Ελλήνων. Σπουδαίο έργο αυτό της απλοποίησης και της εύληπτης παρουσίασης τόσων και τόσο σημαντικών θεωριών περί γλώσσας και πολιτισμού και σε ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό. Να δούμε αν υπάρχουν κάποια ερωτήματα. Έχει ζητήσει το λόγο η κυρία Ροζοκόκη και θα ακολουθήσει ο κύριος Σαμπάνης. Αλεξάνδρα. Ναι, Ανδρέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ τον κύριο Γιαννόπουλο. Πραγματικά μας πήρε από το χέρι και μαζί του κάναμε μια υπέροχη βουτιά στο χώρο και στο χρόνο. Με όσο γινόταν πιο απλό, πιο κατανοητό τρόπο, αλλά και πάρα πολύ εμπεριστατωμένο. Δεν είναι εύκολο να αποδειχθούν κάποια πράγματα. Παραδείγματος χάρη, διαβάζει κανείς το Oxford Classical Dictionary, η ελληνική ως αγροτική κοινωνία μπορεί να ανιχνεύσει την καταγωγή της πίσω στο 7.000 π.Χ. Και απ' την άλλη λένε
Τα αγγεία του Σέσκλου δείχνουν ότι άσκησαν επίδραση σε μινωικό και μικυναϊκό πολιτισμό ή ότι η οχύρωση του Διμηνίου θυμίζει μικυναϊκές ακροπόλεις. Ναι, δεν ξέρουμε τώρα αν αυτοί οι οικισμοί ήταν ελληνικοί ή αν ήρθαν εκ των υστέρων οι Έλληνες και υιοθέτησαν αυτά τα στοιχεία. Επίσης, ο προβληματισμός σας για προελληνικό υπόστρωμα ή για μεθελληνικό υπέρστρωμα το θεωρώ πάρα πολύ σωστό και μας ανοίγει δρόμους. Αυτό τώρα που ήθελα να θυσκεύσω, θυμήθηκα κάποια πράγματα. Κάνατε αναφορά στην Κρήτη και το μυαλό μου πήγε σε ένα χωρίο στην Οδύσσια, στο Τάφο, όπου ο ποιητής μιλάει και λέει 90 πόλεις υπάρχουν σε αυτές και πλήθος κόσμου και πολλές γλώσσες. Έχουμε τους Αχαιούς, δηλαδή τους Μινωίτες Αχαιούς. Έχουμε τους Εκτεόκριτες, τους Αυτόχθονες. Έχουμε τους Δωρείς χωρισμένους στα τρία. Και ποιοι είναι αυτοί και πώς είναι χωρισμένοι στα τρία, τρέχα γύρευε. Έχουμε τους Κίδωνες που έρχεται από Αυσανίας και λέει εκ των υστέρων ότι προέρχονταν από την Αρκαδική Τεγαία. Έχουμε τους Πελασγούς, τώρα αυτοί οι Πελασγοί είναι μη Έλληνες, είναι Έλληνες, άλλο και αυτό. Ήθελα να σας ρωτήσω, εάν έχετε υπόψη τις μελέτες και τις έρευνες του Σταματογιαννόπουλου και της ομάδας του, ο Σταματογιαννόπουλος, σπουδαίος γενετιστής, δούλευε στο Σιάτλ της Ουάσιγκτον και στην αρχή είχε ασχοληθεί με τη μεσογειακή ανεμία, αλλά τα τελευταία χρόνια τον ενδιέφεραν να ασχοληθεί με το DNA μινοητών και μικυναίων. Και το 2017 όλη αυτή η ομάδα, είναι πάρα πολλοί άνθρωποι με επικεφαλής εκείνων, δημοσίευσαν σε έγκριτο το επιστημονικό περιοδικό για τις γενετικές καταβολές μινοητών και μικυναίων. Και μεταξύ των εκεί λένε ότι οι μινοήτες μικυναίοι εμφανίζουν γενετικές ομοιότητες, έχοντας τουλάχιστον 3/4 της καταγωγής από νεολιθικούς αγρότες Δυτικής Ανατολίας και Αιγαίου. Οι Μικυναίοι διαφέρουν από Μινοήτες, εμφανίζοντας επιπρόσθετη καταγωγή από κυνηγούς Ανατολικής Ευρώπης και Σιβηρίας, είτε Ευρωσιατικών Στεπών είτε Αρμενίας. Οι Νεοέλληνες ομοιάζουν με Μικυναίους με κάποια πρόσθετη αραίωση της πρώιμης νεολιθικής καταγωγής. Και η ομάδα υποστηρίζει τη θεωρία της συνέχειας, αλλά όχι της απομόνωσης. Δηλαδή, στο διάβα της ιστορικής τους πορείας, οι πληθυσμοί αυτοί του Αιγαίου σαφώς και δέχτηκαν προσμίξεις και διαφόρου είδους μίξεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω και εγώ θερμά και εσένα, Ανδρέα, και εσένα, αγαπητή Αλεξάνδρα, για τα τόσο θετικά σας σχόλια. Σε ευχαριστώ πολύ, Αλεξάνδρα, και για την αναφορά σε αυτές τις γενετικές έρευνες, για τις οποίες η γνώμη εντελώς ακροθυγός που θα ήθελα εδώ να διατυπώσω συνάδει με τη γνώμη που διατύπωσα και κατά τη διάρκεια της διάλεξης για τις αντίστοιχες έρευνες που αφορούν τις βορειότερες περιοχές της Ευρώπης, ότι δηλαδή εδώ έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες έρευνες, πολύ αξιόλογα ευρήματα τα οποία σαφώς έχουν την προοπτική να συνεισφέρουν στην ευρύτερη συζήτηση. Χρειάζεται όμως μια πολύ πολύ μεγάλη προσοχή σε ό,τι αφορά την ερμηνεία αυτών των ευρημάτων και θα περιοριστώ μόνο να μεταφέρω και στο παράδειγμα που ανέφερε στην παρατήρηση που είχα κάνει και πριν, τι σημαίνει για παράδειγμα όρος Μικυναίος και Μινοήτης. Οι όροι αυτοί είναι ουσιαστικά κατασκευές της σύγχρονης έρευνας. Ο Μικυναϊκός πολιτισμός είναι ένα σύνολο σταθερά επανεμφανιζομένων στοιχείων υλικού πολιτισμού. Ο Μινοϊκός πολιτισμός είναι περίπου το ίδιο στην Μινοϊκή Κρήτη. Άρα λοιπόν υπάρχει εδώ κίνδυνος της εξίσωσης μεμονωμένων σκελετικών καταλήπων με συγκεκριμένους αρχαιολογικούς πολιτισμούς και ακολούθως η εξίσωση αρχαιολογικών πολιτισμών, δηλαδή συνόλων ευρημάτων κατ' ουσίαν, με εθνικές και γλωσσικές ομάδες. Και για να το πάω και ένα βήμα περισσότερο, σίγουρα έχουμε όλοι ακούσει τον όρο «γενετική των Ελλήνων». Θα μπορούσαμε εδώ στη θέση των Ελλήνων να βάλουμε γενετική των Μικυναίων, γενετική των Μινοητών. Αυτός όμως ο όρος είναι εντελώς λανθασμένος κατά τη γνώμη μου. Δεν υπάρχει γενετική των Ελλήνων, υπάρχει γενετική του ελλαδικού χώρου. Δεν υπάρχει γενετική των Μικυναίων, υπάρχει γενετική κάποιων πληθυσμών της ύστερης εποχής του Χαλκού στον ελλαδικό χώρο. Δεν υπάρχει γενετική των Μινοητών, υπάρχει γενετική ενός μέρους του πληθυσμού που κατοικούσε στην Κρήτη
κατά την εποχή του Χαλκού ή σε κάποιες υποφάσεις της. Αν λοιπόν δούμε τα πράγματα μέσα από αυτή την κριτική ματιά, αμέσως αρχίζει να προσλαμβάνει μια διαφορετική μορφή γενικά και η ερμηνεία αυτών των πορισμάτων, και ενώ πρόκειται για ευρήματα τα οποία είναι σαφώς προϊόντα αξιόλογης ερευνητικής εργασίας, θεωρώ πως υπάρχει, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτήν την ερμηνεία, και εδώ είναι κάτι στο οποίο χρειάζεται και περισσότερη συνεργασία στο μέλλον μεταξύ γενετιστών αφενός και αρχαιολόγων από την άλλη, οι οποίοι ωστόσο να έχουν μια αρκετά καλή εξοικείωση και κατάρτιση σε συγκεκριμένες πτυχές της αρχαιολογικής θεωρίας και ερμηνείας. Συνεπώς είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να προσεγγίζεται με πολύ προσοχή λόγω πολλών θεωρητικών, μεθοδολογικών και ερμηνευτικών περιπλοκών. Ωραία, να ευχαριστήσουμε και την Αλεξάνδρα για την ερώτηση και τον Θεόδωρο για την εμπεριστατωμένη και συγκροτημένη απάντηση. Ο κύριος Σαμπάνης έχει τον λόγο για το δικό του ερώτημα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα από την Κωνσταντινούπολη. Αγαπητέ Θεοδωρή, μιλάω στον ελληνικό γιατί έχουμε ήδη επαφή εδώ και πάρα πολύ καιρό. Συγχαρητήρια για αυτή την εξαιρετική παρουσίαση, η οποία δίνει αφορμή για πάρα πολλές συζητήσεις και δεν θέλω να μακρηγορήσω. Θέλω να πω ότι καταρχήν θεωρώ πολύ σημαντικό ότι βάζει στη συζήτηση το ζήτημα της πολυπαραγωγικής εμφάνισης πολιτιστικών φαινομένων και φαινομένων που αφορούν είτε την αρχαιολογία είτε την γλωσσολογία κτλ. Δηλαδή, πρέπει να φύγουμε λίγο από αυτόν τον γραμμικό τρόπο σκέψης. Σε αυτό συμφωνώ απόλυτα, όπως συμφωνώ και στις καταληκτικές σου παρατηρήσεις, το τι σημαίνει Ελλάδα και Ελληνισμός και ούτω καθεξής. Τώρα, ως γλωσσολόγος και ως λίγο ενδοευρωπαϊστής, θα κάνω κάποιες πολύ σύντομες παρατηρήσεις, τις οποίες ελπίζω να μπορέσουμε να συζητήσουμε διαζώσεις κάποια στιγμή. Σίγουρα θα υπάρξει η απάντησή σου, θα μπορώ και εγώ να δώσω παραπάνω feedback, αλλά θα προσπαθήσω να το κλείσω πολύ γρήγορα. Εγώ βλέπω ορισμένα προβλήματα στη θεωρία που παρουσίασες. Ένα από αυτά είναι ότι ενώ ανέφερες το υπόστρωμα, για παράδειγμα, δεν ανέφερες όλο αυτό το λεξιλόγιο το οποίο αφορούσε το υπόστρωμα και το οποίο δείχνει μια σαφή διάκριση από το λεξιλόγιο το οποίο αφορά την ινδοευρωπαϊκή θεωρία. Ξέρουμε, ας πούμε, κάτι που ανέφερες, ότι το ινδοευρωπαϊκό λεξιλόγιο σαφώς καταδεικνύει μια καταγωγή λίγο πολύ από τα βόρεια. Είχαμε να κάνει και με την παραγωγή του γάλακτος. Διάφορα τα γνωρίζεις. Ενώ το, ας το πούμε, προελληνικό υπόστρωμα έχει να κάνει με την χλωρίδα και την πανίδα του μεσογειακού χώρου. Έχω την αίσθηση ότι δεν το ανέφερες εκτεταμένα αυτό το ζήτημα. Ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που βλέπω εγώ είναι ότι η ελληνική διαφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις ανατολικές γλώσσες της Ανατολίας, από τα χιτητικά, ακόμα και από τα λιδικά, τα λυκικά κτλ. Έχει κάποια σχέση με τα φρυγικά, τα οποία ίσως όμως συνδέονται περισσότερο με τα μακεδονικά, τα θρακικά κτλ. Δηλαδή, η θεωρία της μετακίνησης από την Ανατολία, αυτό το μοντέλο, είναι λίγο προβληματικό, γιατί η ελληνική σαφέστατα έχει μεγαλύτερη σχέση με γλώσσες όπως είναι η ιρανική, η ινδική, η αρμένικη, με ένα ερωτηματικό αυτό κτλ. Οπότε η επέκταση μιας κοινής πρωτογλώσσας που συνέδεε, ας πούμε, στα σκριτικά και τα ελληνικά, μας βγάζει λίγο από την κοιτίδα της Ανατολίας. Υπάρχουν αρκετά άλλα ζητήματα, δηλαδή για την εξάπλωση που ανέφερες το 7000 π.Χ. Δεν είμαι αρχαιολόγος, δυστυχώς ξέρεις ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στην επικοινωνία μεταξύ γλωσσολόγων και αρχαιολόγων, το έχει αναφέρει και ο Άντωνη κτλ. Ελπίζω να το λύσουμε κάποια στιγμή. Δεν είδα αναφορά σε άλλες γλωσσικές ομάδες, όπως είναι, ας πούμε, η σημειτική γλώσσα, άλλες γλώσσες της Μεσογείου, τα ετρουσκικά, για παράδειγμα. Μπορώ όλο αυτό να το καταλάβω σε μια συζήτηση που θα αφορούσε, ας πούμε, τη λεγόμενη νοστρατική θεωρία ή κάποια άλλη ευρασιατική θεωρία. Αλλά το να αναφέρουμε την ινδοευρωπαϊκή θεωρία σε μια κοιτίδα τόσο κοντά στις σημειτικές γλώσσες δημιουργεί κάποια προβλήματα, κατά τη γνώμη μου. Και τέλος, μια γενική παρατήρηση, με την οποία νομίζω δεν θα διαφωνήσεις κιόλας, ότι αυτό που ουσιαστικά ονομάζουμε Έλληνες δεν πάβει να ήταν και ένα μηχανισμός εθνογένεσης, έτσι ακριβώς αυτό που είπες και εσύ. Δηλαδή, αυτό που αναφέρει λίγο πολύ και η Φίγκελμπερ, ότι, ας πούμε, υπήρχαν κάποιοι λαοί που ήρθαν μαζί και δημιούργησαν ένα νέο αφήγημα μέσω της μυθολογίας, και ξέρουμε ήδη από τον Ηρόδοτο τη διαφορά μεταξύ Ιόνων και Δωριαίων. Ξέρουμε, ας πούμε,
ότι οι Μακεδόνες είχαν μια κατά πάσα πιθανότητα πιο δωρική ταυτότητα, η οποία ίσως δεν αναμίχθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό με άλλους λαούς της περιοχής, τις πιθανές μεταναστεύσεις από την Ανατολία και ούτω καθεξής. Κλείνω εδώ και πάλι συγχαρητήρια. Είναι, θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό ότι δίνεις αφορμή για συζητήσεις, ακόμα και αν διαφωνούμε σε αρκετά ζητήματα. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για την παρουσία σου απόψε και για τα πάντα πάρα πολύ χρήσιμα σχόλιά σου. Το ζήτημα το οποίο θίγεις είναι ουσιαστικά το ευρύτερο ζήτημα αυτής της διάστασης που υπάρχει ανάμεσα στην βασική, σε μια βασική αντίληψη από τη σκοπιά της γλωσσολογίας, της γλωσσολογικής ανάλυσης των φαινομένων και στον τρόπο με τον οποίο βλέπουν τα πράγματα πολλοί εκπρόσωποι της αρχαιολογίας μεταξύ αυτών και εγώ. Και αυτός ήταν ο λόγος που θέλησα να τονίσω και νομίζω ότι το τόνισα γι' αυτόν ακριβώς το λόγο αρκετές φορές, ότι και η θεωρία του έμφυλου και η οποιαδήποτε θεωρία θέλει να μεταφέρει την συζήτηση σε ακόμα προγενέστερες περιόδους, παρουσιάζει πολύ σοβαρές ασυμβατότητες σε σχέση με τη γλωσσολογική αντίληψη. Το πώς μπορούν αυτές οι ασυμβατότητες να αρθούν είναι η βαθιά μου πεποίθηση ότι απαιτεί μία εργασία εκατέρωθεν, η οποία δεν είναι μόνο επιστημονική, είναι και βαθύτερα επιστημολογική, δηλαδή απαιτεί μία ανασκαφή, για να χρησιμοποιήσω έναν όρο της δικής μου επιστήμης, σε βαθύτερα επίπεδα του συστήματος εκείνου των παραδοχών επί των οποίων έχουν βασιστεί πολλές επιμέρους παρατηρήσεις. Αυτή είναι μία εργασία η οποία θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει τις επόμενες δεκαετίες, πιθανότατα για τους επόμενους αιώνες, και σίγουρα πολλά από τα επιμέρους ζητήματα που έθεσες και τα οποία αφορούν κυρίως τη θεωρία του Ρέμφριου, γιατί οι θεωρίες της παλαιολιθικής συνέχειας είναι λίγο πιο ασαφείς ως προς αυτό, γιατί είναι και λίγο πιο συγκεχημένη η εικόνα που έχουμε για τις διαδικασίες από αρχαιολογικής πλευράς για τις πιο πρώιμες περιόδους. Πρόκειται λοιπόν για ζητήματα στα οποία απαιτείται η διαμόρφωση ενδεχομένως όχι μόνο μιας νέας συνεννόησης, αλλά ενός νέου παραδείγματος ουσιαστικά κατά Τόμας Κουν, και αυτό το οποίο πολλά από τα επιμέρους ζητήματα τα οποία έθεσε θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι ζητήματα στα οποία να αφιερωθεί άλλη μία διάλεξη, και γι' αυτό πολλά από αυτά τα ζητήματα είναι αλήθεια ότι δεν πρόλαβα, δεν είχα και τον χρόνο να τα αναπτύξω σε μεγαλύτερη έκταση. Είναι όμως ακριβώς αυτό το οποίο περιέγραψε στο τέλος, δηλαδή ζητήματα τα οποία θίγονται με έναν τρόπο που ελπίζω ότι μπορεί να δημιουργήσει μία ευρύτερη συζήτηση και τις προϋποθέσεις μίας περαιτέρω επεξεργασίας όλων αυτών των θεμάτων, του καθενός από αυτά πλέον ξεχωριστά, πολύ συστηματικά, προς τον σκοπό διαμόρφωσης μίας νέας σύνθεσης στο μέλλον. Αυτό όμως που μπορούμε να κρατήσουμε προς το παρόν, διότι είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της όλης εικόνας, είναι αυτές οι σοβαρές πλέον ασυμβατότητες που υπάρχουν ανάμεσα σε μία πτυχή, σε ένα κομμάτι της αρχαιολογικής διάστασης και μελέτης των φαινομένων και στην διάσταση την πιο γλωσσολογική. Δεν είναι αποθαρρυντικό, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το διαπιστώσουμε, να το δεχτούμε και με αυτό να πορευτούμε. Εγώ θα έλεγα ότι δημιουργεί ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για το μέλλον. Και βεβαίως ελπίζω σύντομα κάποια στιγμή να έχουμε την ευκαιρία να τα ξανασυζητήσουμε όλα αυτά, και κάποια στιγμή θα χαρώ πολύ και διαζώσεις. Συνεπώς ευχαριστώ πάρα πολύ και για την παρέμβαση και για τα ζητήματα που έθιξες. Κάποια στιγμή φιλοδοξούμε και εμείς να έχουμε τη λογοδημία διασδόσης, Θεόδωρε, και να υποδεχτούμε και στην Ακαδημία Αθηνών, στο ιστορικό χτίριο της Ακαδημίας Αθηνών. Κάποιο άλλο ερώτημα? Ναι, εμένα με ακούτε? Ναι, κυρία Συνοδηλό. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Μας πήγατε ένα... Ακούγομαι? Σας ακούω. Ναι, ωραία. Μας πήγατε σε ένα πολύ μεγάλο ταξίδι, κυρία Γιαννόπουλε, και συγχαρητήρια. Συγκινήθηκα που άκουσα και για τους παλιούς μου καθηγητές, τον Κάσκι, τον Πλέγκεν. Τέλος πάντων, εγώ θα κάνω μόνο μια παρατήρηση που έτσι με καίει πάρα πολύ. Αυτό το θέμα που θίξατε της αυτογνωσίας. Αυτό είναι το κύριο πρόβλημα, νομίζω, που έχουμε οι νεοέλληνες. Και δυστυχώς φοβούμε ότι άρχισε λάθος από την απελευθέρωση αυτό το θέμα της αυτογνωσίας. Δηλαδή, σε ένα μεγάλο βαθμό, υπό το βάρος της θεωρίας του Φαλμεράγερ, μπήκε κατά κάποιο τρόπο ένα πρόγραμμα, έτσι, με στόχο, θέλοντας και μη,
να αποδείξουμε τη συνέχεια των Ελλήνων. Αυτό νομίζω είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Όχι ότι δεν υπάρχει συνέχεια. Εγώ κάθε φορά μένω έκπληκτη όταν βλέπω, ας πούμε, διαβάζω Όμηρο και βλέπω τόσες, ας πούμε, λέξεις, καταστάσεις, συναισθηματικές καταστάσεις, τα πάντα, που είναι, ας πούμε, τα ίδια όπως είναι ακόμα σήμερα στην Αμοργό, στο νησί μου δηλαδή, καταλαβαίνετε. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει συνέχεια, αλλά ο τρόπος που έγινε είναι το πρόβλημα το μεγάλο. Και πώς μπορεί αυτό το πράγμα, ας πούμε, δεν κάνω ερώτηση τώρα, απλώς θέτω το πρόβλημα. Πώς μπορεί αυτό να ξεπεραστεί και να ξεπεράσουμε και όλα αυτά που μας δείξατε εδώ στις γελιογραφίες, που είναι μια πραγματικότητα και που αν δεν ξεπεραστούν αυτά τα πράγματα δεν πρόκειται να πάμε μπροστά. Πώς θα γίνει? Απλώς ήθελα να τονίσω αυτό το πρόβλημα, γιατί το πιστεύω ότι είναι το πρόβλημα του νεοέλληνα. Ευχαριστώ πολύ. Έχει περάσει η ώρα, εντάξει. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για τα σχόλιά σας. Συντάσσομαι απόλυτα με τις απόψεις σας. Είναι ακριβώς αυτό το οποίο ήθελα ως σκέψη να εκφράσω και εγώ στο τέλος της διάλεξης. Συμφωνώ απόλυτα και είναι ένας πάρα πάρα πολύ σημαντικός αυτός προβληματισμός. Είναι το ζήτημα της αυτογνωσίας ή αλλιώς το γνώθης αυτών. Η λέξη κλειδί, η φράση κλειδί από την αρχαιότητα, που τελικά είναι το κλειδί για, αν όχι για όλα, για όλα τα σημαντικά, για όλα τα ουσιώδη πράγματα γενικότερα στη ζωή μας. Ευχαριστώ. Και εγώ. Και επειδή, Θεόδωρε, ξεκίνησε στη διάλεξή σου με μια παρουσίαση του Παρθενώνα και την έκλεισες με μια φωτογραφία της Ακρόπολης, θέλω να σε ρωτήσω για αυτό το δικό μου βασανιστικό ερώτημα που προέκυψε από το 2014. Τι θα γίνει αν κάποτε πέσει ο Παρθενώνας? Αυτό, Ανδρέα, είναι ένα ερώτημα που πραγματικά δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση ούτε καν να το κάνουμε εικόνα. Όμως πρέπει να πούμε ότι ως ένα βαθμό υπήρχαν στοιχεία της Ακρόπολης, αλλά ως ένα βαθμό και του Παρθενώνα, τα οποία κατά καιρούς έπεσαν. Να φέρουμε εδώ στο μυαλό μας ότι ο Παρθενώνας σήμερα θα είχε τη μορφή περίπου που έχει το Θησείο στην αρχαία αγορά, εάν δεν είχε βομβαρδιστεί από τους Ενετούς στα τέλη του 17ου αιώνα, ενώ τον 19ο αιώνα υπήρξαν και παρεμβάσεις στο πλαίσιο του νέου ελληνικού κράτους, όπου απομακρύνθηκαν συγκεκριμένα υλικά κατάλοιπα, όπως για παράδειγμα ο φραγκικός πύργος και άλλα κατάλοιπα από τις πιο πρόσφατες περιόδους σε σχέση με το νέο ελληνικό κράτος. Υπήρξαν λοιπόν στοιχεία του Παρθενώνα και της Ακρόπολης, τα οποία απομακρύνθηκαν, καταστράφηκαν, αφαιρέθηκαν, και όμως συνέχισε η ζωή και συνέχισε με τον τρόπο που ξέρει να συνεχίζει και που αποτυπώνεται στον όρο επιλεκτική παράδοση. Ότι κάθε φορά προσπαθούμε από το παρελθόν να σταχυολογούμε εκείνα τα στοιχεία τα οποία θεωρούμε ότι μας εκφράζουν, και αν ακόμα πέσουν αυτά τα στοιχεία, σπέβδουμε να τα αναστηλώσουμε ή να τα ανακατασκευάσουμε. Συνεπώς πιστεύω ότι θα γίνει αυτό που γίνεται πάντα, δηλαδή μία ανακατασκευή, μία αναστήλωση, μία επαναδιαπραγμάτευση των ταυτοτήτων και βεβαίως της πρόσληψης του παρελθόντος, πάντα στο πλαίσιο των στοχεύσεων του παρόντος και με το βλέμμα στραμμένο προς το μέλλον. Ακριβώς, ακριβώς, και αυτή η δυνατότητα του ελληνισμού να ανακαλύπτει και πάλι τον εαυτό του είναι αυτή που μας δίνει την όθηση να συνεχίσουμε, και νομίζω ότι κάποια στιγμή θα μας δώσει και την ευκαιρία να μάθουμε τον εαυτό μας, αυτό που επεσήμανε και η κυρία Συνοδεινού, την αυτογνωσία την οποία χρειαζόμαστε. Κάποιο άλλο ερώτημα για τον κύριο Γιαννόπουλο? Οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε? Θοδωρή, να ρωτήσω κάτι. Κατερίνα Ψημόγιαννου είμαι. Βεβαίως. Καλησπέρα, Κατερίνα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Εντάξει, όπως πάντα εξαιρετικός, και έθεσες και στο τέλος τα... Βλέπω τους σπόρους για τα μελλοντικά σου πράγματα. Τα βλέπω να έρχονται. Πιστεύεις ότι, επειδή γίνονται πάρα πολλές μελέτες αυτή τη στιγμή και προχωράνε πάρα πολλές αναλύσεις στον χώρο του αρχαίου DNA, με δείγματα που παίρνουν άνθρωποι, κυρίως από εργαστήρια του βορειοευρωπαϊκού χώρου, από την Ελλάδα. Το λέω γιατί και εγώ συμμετέχω σε ένα τέτοιο πρόγραμμα, έτσι, με κάποια υλικά.
πιστεύεις ότι υπάρχει κάποιο, ας πούμε, κριτήριο με το οποίο γίνονται ακόμα και οι επιλογές αυτών των θέσεων ή των περιοχών? Είναι θέμα πολιτικών? Γιατί, ας πούμε, ακόμα και για αυτό το θέμα που ανέφερες με την Ανατολία και τις περιοχές των στεπών, δηλαδή, πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα τελικά? Και πώς επηρεάζει τελικά και την έρευνα και τα σφαιράσματα, ειδικά στη συζήτηση αυτή των μεταναστευτισμών? Κατερίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για την παρουσία σου και για τα πάντα εξαιρετικά σου σχόλια. Το ερώτημα που θέτεις είναι βεβαίως κέριο και πολυδιάστατο και θα προσπαθήσω να το θίξω όσο μπορώ πιο διπλωματικά. Ασφαλώς, ναι. Επικαλούμενος πάντοτε αυτήν την επιστημολογική διάσταση. Θα έλεγα λοιπόν ότι πολλά από αυτά τα πορίσματα, και θα το διεύρυνα κιόλας και θα σου έλεγα πολλές γενικότερα από τις θετικιστικής φύσεως εφαρμογές οι οποίες έχουν παρισφρήσει τις τελευταίες δεκαετίες στον χώρο των αρχαιογνωστικών επιστημών, έχοντας ως ένα βαθμό μια πάρα πολύ θετική συνεισφορά, δεν πρέπει να τις αντιμετωπίζουμε πάντα ελαφρά την καρδία, δηλαδή ως μια οπωσδήποτε ουδέτερη και αντικειμενική επιδιαιτησία που θα μας κάνει να αποφασίσουμε ποια από τις εκάστοτε διαφορετικές απόψεις είναι η σωστή. Πρέπει να τις βλέπουμε λίγο πιο κριτικά. Πρέπει να τις βλέπουμε ως πολλές φορές εξαρτώμενες και αυτές από βαθύτερες παραδοχές, διότι η μεθοδολογία και η μέθοδος, προσωπικά πιστεύω, ασπαζόμενος μία μη θετικιστική ως προς αυτό προσέγγιση, η μέθοδος εξαρτάται πάντοτε από τη θεωρία. Και η θεωρία με τη σειρά της μπορεί να προσδένεται σε βαθύτερες επιστημολογικές παραδοχές. Ως εκ τούτου, σε πολλές περιπτώσεις έχουμε αυτό το οποίο ο Αμερικανός, ο κορυφαίος φιλόσοφος της επιστήμης, Τόμας Κούν, έχει αποκαλέσει κανονική επιστήμη, μια περίοδος κανονικής επιστήμης, η οποία, στο πλαίσιο της οποίας μάλλον έχουμε βαθύτερες παραδοχές, οι οποίες κινούν την έρευνα είτε συνειδητά είτε λιγότερο συνειδητά, και στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται διάφορες διαδικασίες προσπάθειας επεξεργασίας επιμέρους πτυχών του παραδείγματος, οι οποίες μπορεί να έχουν και μία αυθύπαρκτη αξία. Ο τρόπος όμως που ερμηνεύονται εν τέλει, με σκοπό τη διασύνδεση με ευρύτερες, βαθύτερες, εδρεωμένες θεωρίες, δημιουργεί πολλές φορές διάφορες στρεβλώσεις. Και αυτό που είναι αναγκαίο κατά την άποψή μου, και είναι κάτι που πρέπει άνθρωποι της γενιάς μας να το επιχειρήσουμε, είναι να προβούμε σιγά σιγά σε μία, αν θες, λίγο πιο βαθιά κριτική πολλών από αυτές τις ερμηνείες αλλά και τις μεθόδους, όχι προς το σκοπό της αποδόμησής τους ή της απαξίωσής τους, αλλά προς το σκοπό μιας πιο γόνιμης συμβολής τους στον χώρο της έρευνας του ανθρώπινου πολιτισμού. Βεβαίως, η θεωρία του Τόμας Κούν είναι γνωστό ότι είναι μία από τις θεωρίες που έχουν οδηγήσει και σε κάπως πιο, αν θέλεις, ριζοσπαστικές θεωρίες κοινωνικού κονστρουκτιβισμού, όπου θεωρείται ότι η επιστημονική γνώση δεν είναι αποτέλεσμα μόνο βαθύτερων θεωριών, αλλά ότι και αυτές οι βαθύτερες θεωρίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με κοινωνικοπολιτικές, ιδεολογικές, οικονομικές διαδικασίες. Εδώ όμως είναι ένα πεδίο το οποίο σίγουρα θα συμφωνήσεις μαζί μου ότι είναι καλύτερα σε αυτή τη φάση, καλύτερα να το υπενιχθούμε παρά να το αναπτύξουμε πάρα πολύ εκτενώς. Ναι, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ερωτήματα που θέλετε να υποβάλλετε στον κύριο Γιαννόπουλο? Αν δεν υπάρχουν άλλα ερωτήματα, να έχουμε και μια τελευταία τοποθέτηση από τον κύριο Στεφανία, αν το επιθυμεί. Πολύ ευχαρίστουσα. Ήταν τόσο μεστή και τόσο εξαιρετική η παρουσίασή σας, κύριε Γιαννόπουλε. Για άλλες δύο ώρες και να σας απολαμβάνουμε. Αλλά το καλύτερο νομίζω είναι να δώσουμε ένα νέο ραντεβού, μια υπόσχεση για μια νέα συνάντηση, ίσως και με άλλες συνθήκες πολύ καλύτερες, διαζώσεις στο Μέγαρο της Ακαδημίας Αθηνών, και να συνεχίσουμε βέβαια την κουβέντα μας μετά και με κρασάκι και με οτιδήποτε άλλο και με τα ελληνικά προϊόντα. Δείξατε το λάδι, δείξατε το αμπέλι, βέβαια γραμμικό αμπέλι ήταν, δεν ήταν των αρχαίων, προφανώς. Ευχαριστούμε θερμότατα και σας και όλους που μείνανε μέχρι τώρα 3 ώρες σχεδόν και παρακολουθούν
Πραγματικά με μεγάλη χαρά από ό,τι καταλαβαίνω. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Γιαννόπουλε. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Στεφανή, και η ευχή σας στο τέλος ήταν, νομίζω, η καλύτερη από όλες. Μας μεταφέρει σε ένα πιο ευίωνο μέλλον μετά την πανδημία, όπου θα μπορούμε και πάλι να βρεθούμε διαζώσεις και να τα συζητήσουμε όλα αυτά συνοδεία μεσογειακών δεσμάτων. Και να ευχαριστήσω σε αυτή τη φάση και πάλι και τους διοργανωτές, τον Ανδρέα Σεραφίν, την Αλεξάνδρα Ρόζο Κόκκι, αλλά και όλους τους φίλους μας, τους συναδέλφους μας που ήταν απόψε εδώ, μας τίμησαν με την παρουσία τους, με τα ερωτήματα, με τα σχόλια και γενικότερα με το ενδιαφέρον τους για τα θέματα τα οποία αναπτύξαμε. Ένα τελευταίο σχόλιο από την κυρία Ροζοκόκη, αν το επιθυμεί επίσης. Ναι, βεβαίως. Εγώ θα ήθελα να θυμίσω λίγα πράγματα. Ας πούμε, από τα θαλάσσια βάθη αναδύθηκε η ελληνική γη πριν από 30 περίπου εκατομμύρια χρόνια. Η γη που εμείς ονομάζουμε ελληνική. Οι Αιγαίοι ήταν συμπαγής μάζα και απλωνόταν από το Ιόνιο μέχρι τη Μικρά Ασία πριν από 5 εκατομμύρια χρόνια. Με καταβυθίσεις ανυψώσεις, η Ελλάδα, η σημερινή μορφή της Ελλάδας, συντελέστηκε πριν από 400.000 περίπου χρόνια. Και η στάθμη της θάλασσας ήταν τότε 200 μέτρα χαμηλότερη από τη σημερινή. Πριν από 100.000 χρόνια στη Θεσσαλία ζούσαν άνθρωποι και έχουμε οικισμούς από το 100.000 μέχρι το 40.000 π.Χ. σε Θεσσαλία, Ήπειρο, Επτάνιασα, Πελοπόννησο, Βόρειες Σποράδες. Ποιοι κατοίκησαν, πότε ήλθαν οι Έλληνες, από πού, πώς και γιατί, πιστεύω ότι η απόψινή ομιλία μας προσέφερε πλούτο γνώσεων και εγώνιμου προβληματισμού. Σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς, Αλεξάνδρα. Στο σημείο αυτό θα ήθελα, αφού ολοκληρώνεται και το φυσικό, το ημερολογιακό έτος 2021, αλλά και το πρώτο τμήμα του δεύτερου κύκλου της λογοδημίας, να ευχαριστήσω πραγματικά τόσο τη συνάδελφο Αλεξάνδρα Ροζοκόκη που στήριξε το εγχείρημα της λογοδημίας, όσο και τον διευθυντή του κέντρου μας, τον κύριο Αθανάσιο Στεφανή, που πάντα είναι υποστηρικτικός στις νέες πρωτοβουλίες, τους συναδέλφους και τις συναδέλφους που στήριξαν τη λογοδημία. Όταν η Αλεξάνδρα και εγώ ξεκινούσαμε το εγχείρημα της λογοδημίας, δεν ξέραμε που θα κατέληγε. Και βλέπουμε τώρα ότι έχουμε δημιουργήσει ένα ακροατήριο το οποίο στηρίζει τις διαλέξεις αυτές και συμμετέχει στον δημόσιο διάλογο και στην ανταλλαγή γόνιμων απόψεων για ζητήματα που αφορούν όλους μας στο παρόν, έστω και αν έχουν τις ρίζες τους στο παρελθόν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το τεχνικό προσωπικό της Ακαδημίας. Είναι μαζί μας απόψε ο Φάνης Σαλάπας, ο προϊστάμενος του Γραφείου Μηχανογράφησης της Ακαδημίας Αθηνών. Χωρίς την υποστήριξή τους δεν θα μπορούσε ποτέ τίποτα να γίνει στην Ακαδημία, από μας, από τους ερευνητές και από τους ακαδημαϊκούς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι στήριξαν και ενδυνάμωσαν την λογοδημία όλον αυτόν τον καιρό. Δίνουμε ραντεβού για την Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου, σε ένα πάνελ με ομιλητές, τους καθηγητές Edward M. Harris, των Πανεπιστημίων Durham και Edinburgh, και Μιχάηλ Πασχάλη του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπως και τον συνάδελφό μας Δημήτρη Κανελάκη του Πανεπιστημίου Κύπρου, και ένα πολύ βασανιστικό ερώτημα για πολλούς από εμάς τους φιλολόγους, γιατί κλασικές σπουδές. Και εύχομαι λοιπόν χρόνια πολλά σε όλους, καλές γιορτές, να είστε πάντα καλά και θα τα ξαναπούμε Θεού θέλοντος τον Γενάρη. Ευχαριστούμε πολύ. Θεόδωρε, ευχαριστούμε και πάλι για την εξαιρετική απόψινη διάλεξη. Θερμές ευχαριστίες και καλές γιορτές σε όλους. Καλό βράδυ. Καλές γιορτές. Καλό ξημέρωμα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλές γιορτές. Καλές γιορτές. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε όλους.